Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα είμαστε τέτα τέτ για την επόμενη μία ώρα περίπου εδώ στον Αλφα με ένα διεθνή Κύπριο, ένα καλλιτέχνη που έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα στην καριέρα του που δεν ξέρω αν θα μας φτάσει η ώρα. Σταύρο Σιδερά, Επιτέλου, καλώ ήρθε στο Τέτα τέτ. Σε ευχαριστώ, Τάσο Μουνά και καλά. Ευχαριστώ. Έκανε παράπονα δημόσια ότι δεν τα λέγαμε, δεν <laughs> τα έχουμε πει Τέτα τέτ. ε, το διέβασα, μου το στείλαν και τα λοιπά. Και λέω: Έχει δίκιο. Πρέπει να τα πούμε Τέτα τέτ. Η κρίνια μου τη δεδομένη στιγμή είναι επειδή αρθρογραφούσα. Ναι. Δεν ήταν μόνο για σένα. Το ξέρω. Είναι, είναι μ, μου, φαίνεται παράξιμο. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, σου είπα ότι δεν έχω παράπονο. Περίεργος είμαι γιατί έχω κάνει τόσα πράγματα. Πραγματικά δεν έχω αλαζονία, δεν έχω υψηλοφροσύνη. Είμαι ένας πολύ ταπεινός καλλιτέχνης, κρατώ πολύ low profile, αλλά έχω κάνει αρκετά πράγματα. Και παρόλα αυτά δεν με έχουν καλέσει ποτέ από το ΘΟΚ, ε, με έχουν απορρίψει στα Κύπρια, ο ίδιο ο Δήμο μου με έχει απορρίψει και λοιπά. Μην κρινιάζω τώρα. Ουδή προφήτη στον τόπο του. <laughs> Εγώ σίγουρα. Πάντω, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θοκ ή ο Δήμο Λάρνικα, ο κύριο Βίραση κτλ. Ε, εγώ το έπιασα και να επιτέλου τα λέμε και, και το πραγματικά. Είναι αφάνταστα, γιατί ε, ε, υποσυνείδητα είσαι ένα κομμάτι μου, διότι δια, διασχίζει ένα μονοπάτι το οποίο έχω περάσει. Και, ε, ε, και, και πέρασα και πολύ ωραία. Οπότε, αν υποψιάζομαι, εκτό βέβαια από το γεγονό ότι μαζί με την τηλεόραση κάνει χίλια άλλα δύο πράγματα και ζηλεύω, γιατί εγώ είμαι πολύ τεμπέλη. Ήρθε ο Σταύρο Σιδερά εδώ για να κάνουμε τον γυρίσμα και πριν ξεκινήσουμε, μου λέει: Πε μου πώ τα κάνει όλα αυτά και πώ τα προλαβαίνει. Και του λέω: Παίρνω το βιογραφικό του, το λέω τώρα στου τηλεθεατέ και του λέω: Με ρωτά εσύ που το βιογραφικό σου γράφει, επίτιμο καθηγητή, βραβευμένο συγγραφέα, ποιητή, σεναριογράφο, λιμπρετίστα, συθέτη, βραβευμένο τραγουδιστή, δημοσιογράφο, με εκπομπή που έγραψε ιστορία, θεατρικό σκηνοθέτη και παραγωγό. Δηλαδή, Πόσα, Δεν τα έκανα ταυτόχρονα. Είμαι, είμαι 97 χρονών, άρα... <laughs> <laughs> πραγματικά είσαι από τους... Είναι λίγο περίεργη η δική σου περίπτωση. Είσαι από τους λίγους Κύπριους που έχουν κάνει διεθνή καριέρα, που έχουν, έχουν κάνει πολύ μεγάλα πράγματα που ξέρουμε σχεδόν όλοι, όπως είναι οι δαίμονες η ρόκοπερα με τη Βίση και τον Καρβέλα που έγραψε στο Λιμπρέτο, που έχω να σου πω ότι σε κάποια φάση τη ζωή μου το ήξερα όλο απ' έξω. Και άλλα σπουδαία πράγματα που όμω για κάποιο λόγο στον πολύ τον κόσμο δεν τα έχει πιστωθεί. Δεν ξέρω γιατί. Ο λόγο είναι γιατί Α, αν, δεν με καλέσει κάποιο τάσο, όπω εσύ που με πήρε τηλέφωνο, Σταύρο μου έφτασε η στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Δεν κυνηγώ τη φήμη. Αυτό που με απασχολεί είναι η ουσία, η δημιουργία. Και είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρω, θεωρώ τον εαυτό μου ότι ανήκω στο θείασον του Διόνυσου και ότι οι μοίρε μου έχουν πρικήσει ε, με το να άγω τι ψυχέ των ανθρώπων, με τη μουσική μου, τα ποίηματά μου, τι παραγωγέ μου, τα θεατρικά μου κλπ. Αυτή είναι η δουλειά μου. Το, το πολύ παράξενο μαζί μου, που ίσω απαντά την, την ερώτησή σου με έμεσον τρόπο, είναι ότι λε και. Ε, Δες, λες και δεν αντέχω την επιτυχία. Γιατί μόλις πετύχω σε κάτι. Δηλαδή ξεκίνησα την καριέρα μου τραγουδιστής. Έγινα τραγουδοποιός. Σε τέσσερα χρόνια είχα δύο εταιρείες πολύ μεγάλες πίσω μου. Την EMI Διεθνώς και την Polygram Records. Συνεργαζόμουν με τον Μπλέσσα, με τον Χαζινάσιο, με τον Χατζή. Με τα μεγαλύτερα ονόματα του Δώρο Γεωργιάδη. Με, τα, με τη Σότια Τσότου. Και μπορούσα να κάνω μια Τεράστια καριέρα στο τραγούδι. Στα τέσσερα χρόνια τα παράτησα. Βοήθησε το γεγονός, ίσως αυτό να οδήγησε και το δρόμο μου, να μου έδειξε το μονοπάτι, ότι η πρώτη, το πρώτο σενάριο στα αγγλικά που έγραψα, το Leroy Richard, μου το πούλησα στη Paramount. Και η πρώτη ροκόπερα που έγραψα, χωρί να έχω δει musical στη ζωή μου, το Archon, The Archon, ο Archon, με τον Δώρο Γεωργιάδη, στη μουσική, ε, ανέβηκε στη, στο Johannesburg και μιλάμε για μια παραγωγή ε, ίσως 15 εκατομμύρια δολάρια με σημερινά δεδομένα. Θύμησε μου τη μεγάλη σου επιτυχία ως τραγουδιστής ε, που είχες στην Ελλάδα. Τραγουδιστής είχα πάει δύο φορές στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Που κέρδισε δεν κέρδισες. Κέρδισα δύο φορές ε, τρίτα βραβεία. Το Λάφυρο Πολέμου είναι το πιο γνωστό. Mm -hmm. ε, στη Eurovision βέβαια πήγα δύο φορές. Πόσο περίεργο ήταν για ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρναγκα να μεγαλώνει, ας πούμε, με Rolling Stones, με Beatles και τα λοιπά και όχι με ποδόσφαιρο και αλάνα και όλα που κάναν τα άλλα παιδιά Πιστεύω, Τάσο ότι η δική μου η γενιά είναι ευλογημένη γιατί δεν μεγάλωσα μόνο σε μια περίοδο που ανθούσε το διεθνέ ρεπερτόριο. Δηλαδή, μεγάλωσα με. ήμουν λάτρης τη soul μουσική, Αρίθα Φράγκλιν, Joe Tex. Πού του χίλ... έβρισκε στην Κύπρο και τους άκουγε. Στην Κύπρο, να άκουγα συνέχεια κάθε Πέμπτη, είχα ένα τρανζιστοράκι και κάθε Πέμπτη ε ε, ε, το PFPS, ο ραδιοφωνικό σταθμό των Άγγλων, έβαζε το top 20 και δεν έχανα πέμπτη χωρίς να ακούσω αυτά τα τραγούδια. Μεγάλωσα όμως με τον Πλέσα, μεγάλωσα με τον Χατζή, τον Χατζινάσιο στη συνέχεια, τον Γιάννη Σπανό, τον Θοδωράκη, τον Χατζηδάκη. Είχα εισπράξει όλο αυτό τον πλούτο γι' αυτό και ε, γράφουμε την ίδια ευκολία και συνθέτω με την ίδια ευκολία. Είτε γράφω ξένα τραγούδια, είτε γράφω ε, musical, είτε γράφω ε, ελληνικό τραγούδι. Έχω μέσα μου, στο DNA μου, ε, επειδή ακριβώ. Ήμουν ευλογημένο με την έννοια να μεγαλώσει μια περίοδο που ανθούσε πραγματικά και ο κινηματογράφο και η μουσική. Του πότε είσαι γεννηθεί, Σταυρό, 48. Του 48. Δεν μου φαίνεται όμω. Όχι, ισχύει. Ισχύ. Όχι, δεν μου φαίνεται. Άρα είσαι και, είσαι και μεγαλύτερο από την Βύση, άρα τη θυμάσαι και μικρή. Έχετε σχέση, θα τα πούμε. Από, πολύ μικρή. Από 12 χρονών την είχα πάει ραδιόφωνο με τη Λία, τη Βύση να τη παίζει πιάνω κτλ. Ναι. Είχα δηλαδή, είμαστε μια αγαπημένη παρέα. Ε, ήμουν οικογενειακό φίλο. Ήμουν τότε ο Steve Greco, γιατί είχα κάνει δισκογραφία στην Αγγλία, Αγγλικά τραγούδια και είχα σημειώσει και επιτυχία με κάποια από αυτά. Ενώ ήμουν ακόμα φοιτητή και αυτό βοήθησε στο να με πλησιάσουν η μητέρα της η Σοφία, η Σοφούλα και τα λοιπά. Και, Ήσουν και στην Αγγλία Steve Grego, αυτό ας πούμε μου ξέφυγε, δεν το, δεν το θυμόμουν. Άμα μπει στο YouTube και βάλει Steve Grego, θα ανακαλύψει το Σταύρο Σιδερά. Με είχε ανακαλύψει ένας, ενώ φοιτούσα ένας παραγωγός, ναι. ε, του άρεσα πάρα πολύ, ήταν η περίοδος του Cat Stevens. Ναι. Και το γεγονό ότι έγραφα δικά μου τραγούδια, μου έκανε δισκογραφία, ήθελα να μου δώσει ψευδόνυμο και μου λέει, θα σε, θα σε λέω Αντουάν. Ούτε να το σκεφτεί του, δηλαδή γιατί πίσω στην Κύπρο, άμα με ονομάζει Αντουάν, θα γεννούν γηγότε. Ε, μου λέει, τι όνομα θέλει, του λέω, ξέρω Στίβ Γκρέκο. Και μου έμεινε. Έκανα δισκογραφία, έβγαλα κάποιε επιτυχίε στο New In Town, I'm sorry, και τα λοιπά. Και αυτή ήταν η αρχή τη καριέρα μου. Δηλαδή, ακόμα και τότε που έκανα επιτυχία σαν τραγουδιστή και σαν τραγουδοποιό, δεν είχα φιλοδοξία να μπω στον χώρο τη καλλιτεχνία. Πώ ήταν η γονή σου, οι γονεί από την πλευρά τη μητέρα μου ε, ενώ ήταν, η μητέρα μου πήγε μέχρι τη σχολείο, μέχρι τη δεύτερη τάξη του ημωτικού. Mm -hmm. Το ίδιο και τα αδέρφια τη. Μιλάμε για μια περίοδο μεταπολεμική και πριν τον πόλεμο, τον παγκόσμιο πόλεμο, που ο κόσμο πεινούσε. Ε, η, η, η γιαγιά μου είχε κάνει 11 παιδιά. Άρα βγάζαν τα παιδιά του από τα σχολεία να προσέχει το επόμενο. Ε, και όλη αυτή η οικογένεια τη μητέρα μου ήταν ε, φιλόμουσοι χόρευαν και είχαν κάνει θεατρική, ε, θεατρικό θίασο στο χωριό τους, στα Καμπιά και έδιναν παραστάσεις στο καφενείο του χωριού. Μιλάμε για 1930 κάτι Από εκεί το πήρες, από τη μαμά. Ναι. Πιστεύω ναι. ότι από εκεί πήρα το DNA και αγάπησα τη μουσική, αγάπη τη μουσική. Οι σιδεράδες. Οι σιδεράδε είναι σιδεράδε. Γι' αυτό και <σχεδεύτερο> στο νέο μου βιβλίο, το οποίο θα κυκλοφορήσει πολύ σύντομα, εύχομαι, τριλογία, ε, αρχίζω ε, με, τη, έχοντας τη ψευδέστηση ότι είμαι παραγιός του ύφεστου. Ο οποίος ύφεστο ήταν σιδεράς βέβαια Και ότι μεγάλωσα στο σιδεράδικο του ύφεστου. Και πόσα αδέρφια είσαι στα Σταυρό Έχω δύο αδέρφες, την Αντρούλα και την Άμφη Και πώς μεγαλώσατε, ε, στερημένα έτσι Όχι. καλά ε, Μεγαλώσαμε ε, μέτρια ε, οι γονεί μου χώρισαν όταν ήμουν. Ο πραγματικό μου πατέρα χώρισε με τη μητέρα μου όταν ήμασταν, όταν ήμουν εγώ έξι χρονών. Ε, με μεγάλωσε ο Ευρυπίδη Σιδερά και νιώθοντα την αγάπη προ τον άνθρωπο που δεν με στερεί τίποτα. Δεν με είχε δηλαδή ότι δεν ήμουν παιδί του, παιδί του ήμουν. Οπότε όταν μεγάλωσα και γνώρισα και τον πραγματικό μου πατέρα, για κάποιον λόγο ε, η ζυγαριά ε, 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 ήταν προ το μέρο του Ευρυπίδη Σιδερά και έτσι άλλαξα το όνομά μου και από α, Σταύρος Σταυράκης, Σταυράκης έγινε Κυρατζιγιάννη έγινα Σταύρος Σιδεράς. Άρα... Αυτά πρώτη φορά τα λέω. Άρα το Σιδεράς είναι... Ο Χρουστάς το... ευρώ. Δεν, θα σου λέω μυστικά, αλλά κάθε <σχ> φορά θέλω τρία ευρώ. Εντάξει, η παραγωγή πληρώνει. <σχ> Άρα Σταύρο το Σιδεράς είναι από τον πατριό σου. Από τον πατριό μου. Ναι, όντω, δεν το ήξερα. Ναι. Γι' αυτό ο είπα οποίος, οι Σιδεράδες. Του οποίου ο πατέρας ήταν σιδερά στο Καζάφανη. Μάλιστα. Και με τον πατέρα σου το βιολογικό, ε, το, τον έχασε, α πούμε, έξι χρονών ενώ έφυγε χώρισε με τη μαμά σου. Όταν η μητέρα μου κράτησε, μου έδωσε κάθε δικαίωμα να έχω επικοινωνία με τον πατέρα μου στην Αγγλία, μέχρι που πήγα να σπουδάσω. Εκεί ένιωσα ότι δεν είχα καμιά επαφή με αυτόν τον άνθρωπο. Μου έλειπεν η αγάπη και η ιστορία που είχα στην Κύπρο. Και όταν α, α, πήρα υποτροφία στην Αμερική μετά από τρία χρόνια που σπούδαζα και μπόρεσα να πάω σπίτι σε σπίτι δικό μου. Ε, άρχισα να νιώθω ότι πλέον πρέπει να απομακρυνθώ ε, από κάτι που δεν με έκανε ευτυχισμένο. Κύπριος τη Αγγλία, ο πατέρα σου. Όχι. Κύπριο. Κύπριο, ο οποίο ε, ε, πήγε στην Αγγλία. Τελειώνει το σχολείο, το, στη Λάρναγκα, σωστά. Την πέμπτη εντάξει του American Academy, mm -hmm. παίρνω υποτροφία να πάω στην Αμερική. Mm -hmm. Στην Αμερική, επειδή το επίπεδο της Ακαδημίας ήταν πάρα πολύ ψηλό. Μετά από μια εβδομάδα ήρθε ο διευθυντή και μου λέει: Σταύρο, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο σου. Είναι κρίμα να κάνει την junior class. Θα σε βάλουμε στο senior, Α, ε, που λέμε στα κυπριακά, απειλήσα τάξη. Ναι. Με πήραν λοιπόν στην τελευταία τάξη, όπου αποφύτησα και μάλιστα δεύτερο στην τάξη. Άρα, αφήσατε από τη Λάνακα και, και πήγα Αμερική. Πήγα Αμερική. Επειδή τελείωσα το, 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 το high school, να το ονομάσουμε, ε, στην Αμερική, δεν χρειαζόταν να επιστρέψω πίσω στην Ακαδημία και πήγα αμέσω στην Αγγλία. Άρα, ήσουν Αμερική το 65, το 67. Ναι. Πήγα Αμερική, 17 χρονών. Και 68-69 άρχισα να κάνω τα κίση μου και τα λοιπά. Ναι. Πού Αμερική, πού πήγε, Στο Μίσικαν, στο Chippewa Valley High School. Ναι. Πολύ κοντά στο Detroit. Άρα, παρόλο που ήσουν από οικογένεια μικρομεσαία, μεσοαστική, ε, το 67 σπουδάζει στην Αμερική. Είναι μεγάλο πράγμα. Ήταν, ε, λες και πήγα σε άλλον, προσγειώθηκα σε άλλον πλανήτη. τάσο, δηλαδή, δεν μπορούσα να πιστέψω. Τότε ήταν και κάτι λιμουζίνες 17 μέτρα η μία, πρανοξύστες, διότι πήγαμε με πλοίο Καταλήξαμε στη Νέα Νιόρκη. Μόνος σου πήγες. Με, με 1.300 άλλους μαθητές από την Ευρώπη. Να. Ήμουν ο μόνος Έλληνα κύπριο που πήγε με υποτροφία στην Αμερική την δεδομένη στιγμή. Και πώ ήταν τα συναισθήματα σου, έτσι φοβόσου ήσουν αγχωμένο ή ήταν τύπου. Γράμμα wow. από, από, τη... μητέρα μου για να καταλάβουν και οι νεαροί που μα ακούν αυτή τη στιγμή. Ναι. Όπου με email και με ταχύτητε αστραπή και με το facebook και ε, έξω. Face και τα λοιπά, time και τέτοια, ναι. πήρα γράμμα από τη μητέρα μου μέχρι να φτάσει δηλαδή μετά από τρει μήνε και έκλειγα δύο ώρε. Στα 17 σου χρόνια, πώ βρέθηκε σε οντισιόν δισκογραφική εταιρεία στο Λονδίνο. Στα 17 μου χρόνια μου αγόρασε η κιθάρα στην γενέθλια μου η μητέρα μου, mm -hmm. 17 λίρες. Μέσα σε μια ημέρα είχα μάθει τρία κόρτα, σε μια εβδομάδα είχα γράψει τα πρώτα μου τραγούδια και αυτά τα τραγούδια έγιναν επιτυχία. Δηλαδή είχα μια ταχύτητα σε οτιδήποτε έκανα το οποίο αφορούσε τη μουσική και την τέχνη mm -hmm. ε, ε, και κάποια στιγμή άρχισα να παίρνω την, ε, μια εφημερίδα μουσική κάθε Πέμπτη ε, και ε, ήθελα να μπω σε κάποιο συγκρότημα. Και μια μέρα διάβασα ότι μια δισκογραφική εταιρεία κάνει auditions, open auditions, για οποιοδήποτε πήγα. Στην αίθουσα ήταν περίπου 250 άλλοι καλλιτέχνε. Στο Λονδίνο. Τώρα. Στο Λονδίνο, σε έναν υπόγειο. Και δεν ήταν ο κάθε καλλιτέχνη μόνο του. Είμαστε όλοι σε μια αίθουσα και έβγαζαν ενα ένα, -ένα τραγουδίση Και όταν βγήκα με την κιθάρα μου και τραγούδισα το I'm sorry, son, Σηκώθηκαν όλοι και χειροκροτούσαν. Έτσι πήρα το... Και μου ζήτησαν να πω ακόμα ένα, τις είπα ακόμα ένα δικό μου και έτσι έκλεισα το πρώτο μου συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία. Απλά έχω μπερδευτεί. Αφού ήσουν στην Αμερική, στο Detroit... Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, το high school, το Chippewa Valley High School, πήγα αμέσως στον Οδύνα να σπουδάσω. Θυμάμαι κάτι με Σικάγο όπου ήταν ο δώρος ο Γεωργιάδη στο Σικάγο. Αυτό είναι το ότι ξεκίνησε η καριέρα μου όταν μετά τον πόλεμο. Ναι. Όπου και αυτό είναι μια, μια ολόκληρη ιστορία. Ε, γιατί. Ε, ήσουν Κύπρο στον πόλεμο. Ναι, ήμουν. Ε, πήγα στο 1973 73 γιατί φοιτούσα και θα απολυόμουν στις 20 Ιουλίου του 74. Και αντί να πάρω απολυντήριο, με έστειλα στην Γερμανία, εκεί που κατέβηκαν οι Τούρκοι. Πέρασα 15 μέρες ε, ε, με το μηχανικό εκεί που κατέβηκαν οι πάντων η ιστορία. Υπάρχει όλα τα λεπτομέρειε. Στο προηγούμενο μου βιβλίο λέγεται Βάε Βίχτη, Αλίμονο του Σιτσινάνου. Που την πέρασα 15 μέρε στη Γερίνια. Άρα μετά... έβλεπε του Τούρκου να, να, κάνουν απόβαση. Ε, τάσου μου, ε, η πρώτη ε, οβίδα που έπεσε στο στρατόπεδο το 1951, έπεσε στι 4.20 το πρωί. Με ξύπνησε ένα νερό Πήγαμε το βράδυ τη Παρασκευή στην Γερίνια, στο 5 μίλι, Κοιμηθήκαμε κάτω από τα δέντρα, η ώρα. Μία στι 4 και κάτι λεπτά με ξυπνάει ένα, ένα παιδί νεαρό. Γιατί εγώ ήμουν 26 χρονών. Σταύρο μου λέει, και επειδή ήμουν μεγάλο, με εκτιμούσα και ήμουν και σχετικά γνωστό, με εκτιμούσα. Και μου λέει, Σταύρο, ακούω αεροπλάνα του. Λέω, μην ξύπνησα. Μην ανησυχήσει, του λέω. Είναι ελληνικά. Και ξύπνησα, πήγα στην τουαλέτσα. Την του ώρα που έβγαινε από την τουαλέτσα, έπεσε η πρώτη. Η πρώτη βόμβα στο στρατόπεδο, περίπου 30-50 μέτρα μακριά μου, είχα εξωσωματική εμπειρία. Βγήκα από το σώμα μου και έβρεπα το σιδερά να τρέχει να ζωθεί. Ε, έζησα 15 μέρε με το μηχανικό, ε, με τον φίλο μου τον Κώστα Σανταμάν και με άλλου του μηχανικού. Πηγαίναμε νέρπιν και βαστήναμε ναρκοπέδια μπροστά από τι θέσει των Τούρκων. Ε, μετά με πήγαινε το μηχανικό στη Λάπη τον Καραβά στι 6 του Αυγούστου για να να αρκοθετήσουμε την περιοχή γιατί είχαν πληροφορίες ότι θα προχωρήσουν οι Τούρκοι προς Καραβά Λάπιθο. Εκεί πήγαμε με 54 στρατιώτες και γύρισα την πρώτη ημέρα με, με, με 7, ακόμα 7 παιδιά, τα οποία ευτυχώ που ήμουν μεγάλος και έχω κοινωνούς μου που <Κι> <Ο Τι> λέμε. Και όταν έγνωσα τον κίνδυνο συνειδητοποίησα ότι είμαστε χαμένοι αν μέναμε και άρχισα να του λέω: Ακολουθήστε με ένα τρει. Ήρθαν οι πρώτοι τρει, τρει και ένα, οι μόνοι που σωθήκαμε την πρώτη την ημέρα. Ε, επειδή ακριβώ είχα α, μιλούσα πολύ καλά αγγλικά, μέσα από έναν φίλο μου δημοσιογράφων τη New York Times, με πήρε ε, ε, η, η μυστική αστυνομία μα, με έκαναν δημοσιογράφο και έμπαιρνα στα Τούρκικα και έβγαζα φωτογραφίε για να βοηθήσω το στρατό. Απολύθηκα Δεκέμβριο του 1974. Και πήγα στο Σικάγο που με ρώτησε, όπου τραγουδούσε ο Δόρο Γεωργιάδη, ο οποίο τότε ήταν φίρμα. Με τον Δόρο μεγαλώσαμε μαζί. Μου ναι, λένε Βάλε... μια τελεία νόμω για να πω στου τηλεθέντε: Ο Σταύρο σιδερά και κατάσκοπο. Ούτε αυτό το ξέραμε. Δηλαδή, είσαι αποκάλυψη. Αν δεν αποκάλυψη... διαβάσει το βιβλίο, θα, ναι. θα δει τόσα πράγματα μέσα σε αυτόν τον βιβλίο που κανένα δεν ξέρει. Πρέπει να κάνει τη... τη ζωή σου ταινία. Μου ζήτησαν από την Ελλάδα να το κάνω στο κυμαντσέρ αυτό, αλλά σκέφτομαι γιατί αυτό το πράγμα τώρα μου βγαίνει άνετα. Χρειάστηκα 45 χρόνια να μου μπορέσω να γράψω αυτό το βιβλίο, το Βαεβίχτη Αλήνω του Στυχημένου. Γιατί είναι τόσα που θυμούμε, τόσε. Ε, το να πηγαίνει σε μια αποστολή με 54 παιδιά και αυτή τη στιγμή οι 34 να, είναι, να έχουν σκοτωθεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάντω, όταν έκανε τον κατάσκοπο, δεν φοβόσουν να μήπω σε πιάσουν. Οπωσδήποτε φοβόμουν. Και... Έτρεμα. Για πόσο καιρό το έκανε αυτό, Για περίπου τρει μήνε. Τρει μήνε. Έμπαινε ω Αμερικανό, δημοσιογράφο. Μαζί με τον Αμερικάνων, Ελληνοαμερικάνο αυτό ήταν. Μαζί μου στην Ακαδημία, όταν ήμουν στην Ακαδημία. Ήταν Κύπριο τη Αμερική, mm -hmm. ο οποίο ήρθε στην Κύπρο τρει μέρε πριν το πραξικόπημα. Δεν θα προδώσω το βιβλίο. Ήρθε στην Κύπρο τρει μέρε το πραξικόπημα. Δημοσιογράφο τη New York Times. Όταν. Έγινε η καταστροφή στη Λάπηθο. Τον πήρα τηλέφωνο να πάει στη Λάπηθο να βγάλει φωτογραφίε όσο γίνεται περισσότερου εχμαλώτου για να έχουμε ντοκουμέντα για να μην του σκοτώσουν. Μπαίνοντα στην Λάπηθο μαζί με πέντε άλλα αυτοκίνητα δημοσιογράφων που πήρε μαζί του από το Χίλτον, έπεσε σε ένα ναρκοπέδιο και σκοτώθηκε ένα, πληγώθηκαν άλλοι πέντε μέσα στου πέντε που πληγώθηκαν. Ήταν και ο δικό μου, Λεύκιο Χριστοδουλίδη τον οποίον πήραν στο νοσοκομείο στις βάσεις, Τέλο πάντων, σου λέω: Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Ναι. Αυτό το παιδί λοιπόν, όταν βγήκε από το νοσοκομείο μετά από δύο-τρει εβδομάδε, ζούμιζε ακόμα από τι πληγέ. Και ήθελαν, αυτό ήταν κατάσκοπο, είτε τον είχαν α, α, αξιοποιήσει εδώ στην Κύπρο, σαν κατάσκοπο, και έμπαινε στα, στα τουρκικά και έβγαζε φωτογραφίε γιατί είχε διαβατήριο αμερικανικό. Εσένα πώ έβαλε. Εμένα όταν πληγώθηκε, τον πήγα σπίτι μου και τον φρόντιζε η μητέρα μου. Και μετά μου εμπιστεύτηκε, Σταύρο μου λέει: Είμαι είμαι στην κατασκοπία. Και θέλω μου λέει, να συνεχίσω, αλλά είμαι πληγωμένο. Μπορεί να λυποθυμίσω κάποια στιγμή. Έρχεσαι μαζί μου. Τότε ήταν άλλη καιρή, άλλα μυαλά. Του είπα, νιώθοντα και ένοχο, γιατί εγώ ευθυνόμουν που το παιδί είναι αυτόν πληγώθηκε να πεθάνει. Του είπα ναι, μου έβγαλαν ταυτότητε, φωτογραφίε, δημοσιογράφο, φωτογράφο τη New York Times και άρχισα να πηγαίνω στα τουρκικά ε, Και έκανε και έργο, δηλαδή ε, ε, έδωσε πληροφορίε. Βεβαίω. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στο Σικάγο και, και βρίσκει τον Δόρο Γεωργιάδη που τον γνώριζε ήδη από την Κύπρο. Ήμασταν ε, uh, μαζί, παίζαμε ελληνικέ κρατούλε για μάπα. Ναι. Ε, είναι Εσκαλιώτη. Ο... Ναι, 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 ah, και ο δώρος, ναι, ναι. Μάλιστα. Και, και... με τον Δόρο κάτι που δεν ξέρει κανένα με το δώρο, τον δώρο των Μιχάλη τον Βιολάρ και των αδερφών των Βάσων, είχαμε το πρώτο μουσικό συγκρότημα στα 12 μου χρόνια. Και πιάσαμε, εμένα με έλεγαν μπίτσολ, γιατί τα μαλλιά μου ήταν συνέχεια που είχα μαλλιά, <laughs> συνέχεια από τα μπροστά στο πέντρο μου. Και μου φαίνονταν μπίτσολ. Από τότε ξεκινήσαμε δηλαδή να αγαπούμε τη μουσική και να τραγουδούμε. Και η Κύπρο όλοι σα θυμάται τότε, ξαναλέμε άλλε εποχέ, πιο αργέ εποχέ, πιο αθώε. Είστε οι δύο που γράψατε την πρώτη ε, συμμετοχή της Κύπρου στην Eurovision, την ιστορική θρηλυκή Μόνικα. Λοιπόν, δώρο Γεωργιάδη στη μουσική. Καλά, ο δώρο είχε γίνει και μεγάλο όνομα στην Αθήνα, να το πούμε. Ήταν ήδη μεγάλη φίρμα. Ήταν, ναι. Έγραφε τραγούδια στη Βύση που ήταν μικρή, κέρδισε βραβείο Θεσσαλονίκη. Α ε, μπίσχαλος... κάνουμε απόψη μια αρχή, δεν είναι και το αν ήμουν πλούσιο. Αν ήμουν πλούσιο, ναι. Μάλιστα. Στην Αθήνα βρισκόσασταν, ήσασταν μαζί στην ναι, Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Όταν πήγα στο Σιγάρο, ξεκίνησε μια δεύτερη συνεργασία με τον Δόρο. Άρχισα να γράφω στίχου στα αγγλικά. Γράψαμε τα πρώτα στραγούδια. Okay. Τον τρίτο μήνα καταλήξαμε στην Νότια Αφρική, όπου κάναμε τον πρώτο μεγάλο δίσκο στα αγγλικά με την EMI διεθνώ, με τον Άλπι και τον Φιδία Λουιζίδη, που μα είχε μπάσει στην Νότια Αφρική. Ε, Εκεί είναι που μας ζήτησε ο Άλπι Φέντερ και ο Φιδίας να γράψουμε μιούζικα. Έγραψα το Άρκον, έγραφα λέει, μουσική και ανέβηκε στην Νότια Αφρική. Mm. Η συνεργασία μας δηλαδή με το που πήγα και ξαναβρεθήκαμε στο Σικάγο μεγάλωσε. Mm -hmm. Και στην Αθήνα πώς πήγατε εκεί δύο. Συνεργαζόμαστε όσον ε, ε όσο ήμουν τραγουδιστή, Αλλά το 1979 έφυγα. Δηλαδή μπήκα στο χώρο αρχές του 1975 και 79 η καριέρα του τραγουδιστή Σταύρου Σιδερά τελείωσε με την έννοια ότι είχα πουλήσει σενάριο στη Παναμά, ότι είχα ανεβάσει την πρώτη μου ροκόπερα και μίσησα το τραγούδι. Το μίσησα σε εισαγωγικά. Μίσησα να βγαίνω τα βράδια η ώρα μία-δύο να τραγουδώ στην μπουζούκια και ο κόσμο να διασκεδάζει με τρόπο που δεν αντιπροσώπευε αυτόν τον οποίο εγώ ήθελα να εκπροσωπήσω σαν καλλιτέχνη. Όταν τραγουδώ, και αυτή τη στιγμή είχαμε πιάνο τάσο, θα μπορούσα να κάτσω με δέκα φίλους και να παίζω δύο ώρες. Αγαπώ το τραγούδι. Αλλά όχι υπό τις συνθήκες ε, ε, και δεν αδικώ τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να ξεδώσει, θέλει να διασκεδάσει. Δεν είμαι διασκεδαστής. Με ποιους προλαβες να τραγουδήσεις μαζί στην Αθήνα. Η πρώτη μου συνεργασία ήταν με την Άντζελα Δημητρίου στο Κατίνα. <laughs> <laughs> το Κατίνα με την Άντζελα Δημητρίου, ναι. Πώς ήταν η Άντζελα τότε. Η Άντζελα τότε με λάτρευε με την έννοια ότι με είδες στο, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη Δεν είχε συμβόλαιο με εταιρεία. Ήξεραν ότι μου έγραφε νοπλές, ας, α, χατσί, ο Πλέσα, δηλαδή, ο Χατζή, συνεργαζόμενο, ο Τζόδη, ο κλπ. Και φρόντισε να με πάρει κοντά τη. Ε, τηλεφώνησε στον Κώσταντο Φασόλα, τον παραγωγό μου στην. Παρα, στη, ε, παρα, όχι στην παραγωγή, στην Και του λέει: Φέρω το Σταύρο σιδερά κοντά μου. Εγώ τότε δεν είχα να φάω. Με τη γυναίκα μου παντρευτήκαμε το 1976. Mm. Μιλάμε έπιπλα αγόρασα από το μοναστήρα και ήταν 350 δραχμέ. Όλη μου επίπλωση. Και, λέει αποκλείεται να έρθει. Ο Σταύρο είναι ροκ κατάσταση και τον πάμε για στο ελαφρό λαϊκό. Ε, του λέει η Άντζελα, του προσφέρω 3.000 δραχμές τη βραδιά να του πεις. Εμέναν το νίκη μου στη Νέα Σμύρνη δύο δωμάτια ήταν 1.700 δραχμές το μήνα και μου πρόσφεραν 3.000 δραχμές τη βραδιά. Ε, πήγα, είμαι. Και ξαναπάμε λοιπόν στη Eurovision. Δουβλίνο, Ιρλανδία, και Μόνικα, καταρχάς, σας προσέγγισε το ΡΙΚ, ήταν διαγωνισμός, πώς το σκεφτήκατε ήταν με τον Τόρο. Ήταν διαγωνισμός, δώρο. όχι, ήταν διαγωνισμός ναι. και βέβαια κάτι το οποίο είναι αξιολόγο και πρέπει να το αναφέρω είναι ότι πάντοτε, δύο τώρα που μεγάλωσα Τάσο, mm. που μεγάλωσα λίγο, όχι ότι μεγάλωσα, νιώθω να έχω την ευθύνη να βοηθήσω νέους ανθρώπους. Αυτόν το είχα πάντα. Και έτσι ενώ είχα την επιλογή να πάω να τραγουδήσω το Μόνικα μαζί με, τον το δώρο ναι. και να έχουμε χοροδία κάποια παιδιά, προτίμησα να επιλέξω τέσσερι ανθρώπου που εκτιμούσα. Ήταν η Αλέξια, ήταν ο Ρότζερ Λί, ήταν ο Αριστό Μοσχοβάκη κτλ. Και, και η Αρετή. Και η Αρετή Κασάπη. Και, και ναι. να, πάνε, να, πάνε, να αυτή στη θέση. Πώ έγινε, δηλαδή, σου είπε ένα ο δώρο, εσύ είπε τον δώρο. Ο δώρο ήταν στην Ελλάδα, ναι. ανάλαβα εγώ όλη την ευθύνη να βρω του καλλιτέχνε. Όχι, για τη συμμετοχή, δηλαδή. Δημοσιεύθηκε κάπου, σα πήραν από το ρίγκ. Ναι, ναι, ναι. Είχε γίνει τόρο. Για πρώτη φορά εκεί προ τα πήγαινε γύρω πίσω. Έγινε διαγωνισμό, επέλεξαν το Μόνικα. Και ποιο είπε, α πούμε, τι στυλ τραγουδιού θα γράψετε. Η μικρή αδερφή τη γυναίκα μου ήταν 2,5 χρονών και λεγόταν Μόνικα. Αυτό λοιπόν ήταν η έμπνευση. Κάθισα εγώ, γράψα του τείχου, ο δώρο στη μουσική και βγήκε το Μόνικα. Άρα το Μόνικα είναι από την κουνιάδα σου. Από την κουνιάδα μου. Μιλάμε για παρουσίαση α -α. Βλέπω το διαγωνισμό συχνά στο YouTube με τον αγγλικό σχολιασμό και ο άγγλος σχολιαστής έλεγε συνέχεια ότι προσέξτε το αυτό, η πρώτη συμμετοχή της Κύπρου, θα πάει πολύ καλά. Μας είχαν για πρώτους αρκετοί, αρκετές χώρες. Και το ίδιο συνέβη και με το, και με το Αγάπη Ακόμα ζει, γιατί εκεί πήρα τα περισσότερα λεφτά που πήρα στη ζωή μου. Πήρα 18.000 δολάρια προκαταβολή γιατί οι Γερμανοί, οι Ουφα, πίστεψαν ότι θα έπαιρνε το πρώτο βραβείο. Ο λόγος που πήγαμε ένα άσχημα στη δεύτερη φορά είναι γιατί δεν είχαμε ούτε χορογράφων, ούτε ενδυματολόγων, ούτε. Ή, ήταν όλα δηλαδή άμα δεις το. Και επειδή σου, σου λέω από το χαρα... Όταν με ρώτησε ο σκηνοθέτη, πώ θέλει να σας προβάλλω, Μόνον και την Κωνσταντίνα και περισσότερο είναι εσένα που είσαι και ο, ο συνθέτη και να, α, α, τους, τους, α, τη χρωδία να την έχουμε στο βάθο. Mm. Όχι, του λέω. Θέλει να πάρει close-ups και τα παιδιά, του λέω. Ε, Έλενα Πατρόκλου και Βρυδίκη. Έλενα Πατρόκλου Βριδίκη. και Βρυδίκη. Και ο John Τζον Βίκη. Αυτό Βίκ. βέβαια μα τύχησε γιατί όταν δεν έχει χορογράφο και τα ρούχα σου είναι λε και τα έραψε η Θεία μου η Ερμιόνη που τα κάμπιά. Ε, αντιλαμβάνεσαι ότι. Το, είναι visual, είναι οπτικό. Πριν φύγουμε από το 81. 1981, Fizz. Κατάλαβε ότι θα κέρδιζαν ή όχι. Ναι. Γιατί όλη η γιατι είχε ξετρελαθεί τότε και σχολιάζεται τι ναι. φουστίτσε. Ξε, ξεχώρισαν. Ήταν, ήταν πραγματικά επαγγελματίε. Ναι. Τα ρούχα του συγκριτικά με οτιδήποτε άλλον ήταν ε, 20 χρόνια μπροστά. Οι, Οι πρώτοι που καθιέρωσαν την, το αυτό, με το, ναι, που ναι, βγαίνουν ναι, τα ρούχα. Ναι. Ήταν εξαιρετικοί. Για, για μένα όμω το διαμάντι ήταν τον Johnny Blue. Ναι το τραγούδι της Γερμανίας στη ναι, ναι. δεύτερη θέση. Ήταν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τότε την Eurovision την έβλεπαν περίπου 700 εκατομμύρια. Πάει το 82 η Βύση, πάει ακόμη καλύτερα με την πέμπτη θέση και το 1983 ξαναπάς λοιπόν στο Μόναχο που δεν πήγαμε καλά αλλά αυτό που σου έλεγα εκείνη τη χρονιά ήταν η Corinne Hermès με το Λουξεμβούργο. Δεν, δεν, δεν ήταν αυτό γιατί το τραγούδι στη λέθουσα ήταν και ο πλέσας τότε. Και ήρθε, όταν έκανα τι πρόπε. Ο, με... ο γιο του. Ο γιο διε, του, αλλά ήταν και ο Πλέσα μαζί το... του. Ναι. Ο Αντώνη. Και ήρθε ο Πλέσα και με φίλησε και μου λέει: «Σταυράκο μου θα πάρει το τρίτο βραβείο. Του... Τουλάχιστον το τρίτο βραβείο είναι δικό σου. Είσαι μέσα στα τρία. Η αίθουσα δηλαδή μα καταχειροκρότησε αυτόν το οποίο δεν πήγαμε καλά. Και άμα δει ένα το... Το... Το, το... Ναι. το βίντεο, μπορεί να καταλάβει γιατί δεν γράψαμε όμορφα. Απογοητεύτηκε. Καθόλου. Η Κωνσταντίνα. Καθόλου. Για την Κωνσταντίνα ήταν λαχείο με την έννοια, αν και ακόμα το, το, λέει, ότι δεν ήξεραν για να στην Κωνσταντίνα τότε. Και ενώ η εταιρεία μου έδινε την επιλογή να πάρω φίρμα μαζί μου τη εταιρεία, όταν ε, γνώρισα την Κωνσταντίνα, λέω: Όχι, θα βοηθήσω, λέω, έναν κορίτσι από την Κύπρο. Ναι. Ήταν η πρώτη τη δημόσια εμφάνιση και ήταν και η αρχή τη καριέρα τη. Το διαγωνισμό, εσύ τον παρακολουθεί ακόμη. Ε, περιοδικά. Όχι με, την ίδια, με τον ίδιο ενθουσιασμό. Το φετινό μα το είδε στο τραγούδι. Είναι μια 17χρονη Κύπρια τη Αυστραλία. Αξιοπρεπέστατη και χορεύει πάρα πολύ ωραία το απόσπασμα που είδα. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι έχει γίνει βιομηχανία πλέον αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πιο. Πιστεύω. Με, 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 όχι με αναγκάζει, αλλά μου δίνει την πάσα mm -hmm. να πω ακριβώ με έναν άλλον τρόπο αυτό το οποίο λέω. Το 2000 θα γινόταν το Miss Universe Contest Con 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 ναι. παγκόσμια. Υπήρχαν 20 χώρε που το ζητούσαν. Και έρχεται ο Ρολάμπη, ο κύριο Ρολάμπη, ο οποίο με εκτιμούσε να φάνταστα, γιατί μου είχαν δώσει λεφτά τότε σαν Υπουργείο Τουρισμού να κάνω παραγωγέ, πυγμαλίων κτλ. Και, τα λοιπά. Mm. και έρχεται και μου λέει: Σταύρο, μου έχουν, ε, οι η Κύπρο μα έχουν υπόψη για να κάνουμε το Miss Universe Competition στην Κύπρο. Και ο ανταγωνισμό είναι τεράστιο. Καταρχήν, Πώ με συμβουλεύει, εγώ σαν υπουργό, να, να, να προτείνω να το κάνουμε, ή θα φάω τα μούτρα μου επειδή είναι εμεί universe και η Κύπρο είμαστε υποκατοχή. Και η απάντηση που του έδωσα, ε, κύριο Ράντι, μου, οποιαδήποτε πλατφόρμα σου δίνεται, η ευκαιρία να προβάλλει στην Κύπρο, του λέω, okay. με 2,5 δισεκατομμύρια ακροατέ, αυτό το πράγμα είναι διαμάντι. Και μου λέει, ωραία, πάρε αυτόν το φάκελο, μου λέει, μου δώσε ένα πακέτο να διαβάσει και πες μου πώ να του. Προ, 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 προκαλέσουμε να μας διαλέξουν. Του λέω δεν χρειάζεται να διαβάζω τίποτε. Θα τους πεις ότι η πρώτη Miss Universe έγινε στην, στην Ελλάδα και την κέρδισε Κύπρια. Και ήταν το μήλον της έρηδος που οι Αφροδίτη κέρδισαν όταν έγινε ο διαγωνισμός μεταξύ της Ήρας, της Αθηνάς και της Αφροδίτης. Ναι. Έμεινε έτσι. Το είπε στους Αμερικάνους την επόμενη μένει, είχαμε πάρει το Miss Universe και δώσαμε στην Κύπρο τεράστια προβολή. Δεν έχει σημασία, λοιπόν ε, το ποιο θα είναι ο Σταρ. Σημασία είναι η πλατφόρμα αυτή να αντιπροσωπεύει τον τόπο σου για να τι, σου δίνει ευκαιρία να προβάλλει την Κύπρο. Ε, Είπε πριν για τον Μάριο Τόκα. Ε, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν, πόσοι το γνωρίζουν ότι ε, σπίτι σου έχει τη φυσαρμόνικα του Μάριου Τόκα. Αυτό πώ έγινε. Σου την έκανε δώρο. Όταν ήμουν στην Ελλάδα, λοιπόν, στο Regency Casino, ήμουν Creative Producing Director, ήμουν και παραγωγό, και σκηνοθέτη και δημιουργό. Θεσσαλονίκη. Σε Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν είχα το έβριμα να, κα... να πάρω του συνθέτε και να κάνω τη ζωή του μέσα από τα τραγούδια του music. Με τεράστια σκηνικά, περιστρεφόμενε σκηνέ, λε και έβλεπε Broadway. Αυτό είναι το πράγμα λοιπόν. Κάποια στιγμή πήρα τον Μάριο Ντόκα. Κάναμε 63 συνεχόμενε παραστάσει, 6 φορέ τη βδομάδα με το θέατρο γεμάτο. Κάθε βράδυ είναι ο Μάριος, έλεγε στον κόσμο, θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου Σταύρο Σιδερά για την πιο όμορφη στιγμή στην καριέρα μου. Το έλεγε κάθε βράδυ αυτό. Και όταν τελείωσαν οι παραστάσει, μου λέει Σταύρο, δεν θα σου κάνω μεγάλο δώρο. Θα σου κάνω ένα δώρο όμω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Αυτή είναι η φυσαρμόνικα με την οποία έχω παίξει στο στούντιο την Ανούλα του Χιονιά. Και μου τη χάρισε. Και όποτε περιοδικά, πολύ σπάνια, όταν τραγουδώ, έχω τη φυσαρμόνικα και παίζω τη φυσαρμόνικα του Μάριου Σαν εισαγωγή στην Ανούλα του Χιονιά. Τι ήταν ο Μαριό Τόγκα για σένα, Ένα υπέροχο άνθρωπο, ένα τεράστιο φίλο και ένα καταπληκτικό μουσικό, ο οποίο κατάφερε να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν. Ήταν ο άνθρωπο ο οποίο πήρε τι ρίζε από τον Θοδωράκη, τον Χατζηδάκιν, τον Σπανόν, τον Χατζινάσιο κτλ έδωσε ένα δικό του χρώμα, επειδή ήταν και Κύπριος, μέσα στο DNA του είχε αυτή την ομορφιά την Κυπριακή και κατάφερε να γράψει τραγούδια που από την πρώτη στιγμή άρεσαν με το Μιτσιάν όταν έκανε τον πρώτο του δίσκο και στη συνέχεια ε, ε, είναι ένας υπέροχος συνθέτης για τον οποίο νιώθω περήφανος που είμαι, ήμουν φίλος του και παραμένω αγαπημένος του φίλος όπου κινάνε. Είπε πριν για το έργο σου «Οδύς του Θεούς» που ε, το παρουσιάσατε μπροστά στη Βασίλισσα Ελισάβετ όταν ήρθε στην Κύπρο για την κοινοπολιτεία, το 1993, επί κληρίδη. Ναι. ναι, ναι, ναι. 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 Πού είχε γίνει αυτό στα σταυρό. Στο Μόντελεβουλτ στο Μόντε Καπούτο. Η έγινε πολύ χαμηλή. Και ήρθε η Βασιλίσσα στο Μόντε Και ήρθε η Βασιλίσσα. Όχι μόνο ήρθε η Βασιλίσσα. Το πώ έγινε αυτό το πράγμα. Μου έδωσαν εντολή για να αφήσω κάποια πράγματα πίσω η κυβέρνηση ναι. να, να κάνω τον γκάλα ντίνερ τη Βασίλισσα και των αρχηγών τη κοινοπολιτεία που θα έρχονται στην Κύπρο και 2.000 entourage, δηλαδή υπουργοί κτλ. Και, και μου έδωσαν έξι εβδομάδε να γράψω λιμπρέτ, μουσική, να κάνω παραγωγή, να σκηνοθετήσω. Πού στο, 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 Λοιπόν, οι έξι εβδομάδε έγιναν τέσσερι. Πήρα την αναβίση, γιατί αυτό έχει πλάκα. Και τη λέω, Άννα μου, θα είσαι πρωταγωνίστρια σε έναν έργο με το οποίο να παρουσιάσουμε μπροστά στη Βασίλισσα. Μου λέει, Ωραία, μου λέει, Στείλε με τα τραγούδια τα μάθω». Ποια τραγούδια τη λέω, Ούτε λιμπρέτσο έχω γράψει, ούτε μουσική. Η Βασίλισσα πώ ήταν, τη άρεσε, τι. Πήραμε σας... Ήταν standing ovation. Από τη Βασίλισσα. Από όλου. Ναι. Δεν ξέρω η Βασίλισσα, σηκώθηκε, ε, δε, αλλά... τη, γνω... τη, γνώρισε, σα Όχι, βρέ, ναι. να Δεν με, με τη... Ξέρω, μπορεί να έρθει να σα χαιρετήσει μετά, έτσι, όχι, να πάτε εσεί. Ναι. Ε, το, το, μόνο που θυμάμαι ότι τη βραδιά είναι το μήνυμα που πήρα από τον κλειδί, γιατί τα κοριτσάκια μου που είχα στο χορό ναι. Ε, στολίζονταν και καθυστερούσαν, α πούμε, περίπου 20 λεπτά. Ναι. ναι. δεν είμαστε έτοιμοι, δεν είμαστε έτοιμοι. Μου στέλνει μήνυμα ο κλειδί, μου λέει Σταύρο μου, δεν ξεκινήσει, έφυγα. Μου λέει Μιστάζω. <laughs> Σταύρο μου, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε Α με το Σταύρο Σιδερά. Επιστρέψαμε στο απόψινό μα τέταρτο στον Αλφα με το Σταύρο Σιδερά. Σταύρο, πήγε yes, στην Αμερική να μείνει, να κάνει εκεί την καριέρα κτλ. Τι ήταν αυτό που σε κράταγε έτσι εδώ, ε, Κύπρο. Ε, ε, η πρώτη ευκαιρία που μου δόθηκε με το πρώτο μου σενάριο. Μιλάμε για το 1976 77. Να. όταν ο Άλπι Φέντερ μέσα από του στίχου μου συνειδητοποίησε ότι. Έχει ένα σπουδαίο συγγραφέα, όπω μου είπε ο ίδιο. Μου λέει, You're an incredible writer. You don't know it. Δεν ξέρει, μου λέει: Ότι είσαι. Γράψε μου ένα σενάριο, γράψε μου ένα music. Μου έδωσε ένα σενάριο του, που έκανε, έκανε ταινία με τον Ρότζερ Μούρτορ, το Quolt, mm -hmm. και μου λέει: Γράψε μου. Του γράφω λοιπόν το πρώτο μου σενάριο, το Little En Richard, το πουλάει στην στη Paramount. Mm -hmm. Όταν πήγαμε στο Los Angeles, μου σύστησαν τον δικηγόρο του, ο οποίο αντιπροσώπευε τον Paul Newman και τον De DeVito, και μου λέει: Θέλω να σε αντιπροσωπεύσω. Θέλω να μείνει στο Λο Άντζελε. Έχει σπουδαία καριέρα μπροστά σου. Θα κάνει περιουσία. Δεν μπορούσα να φύγω γιατί τη δεδομένη στιγμή είχα δύο μικρά παιδιά. Ε, είχα την οικογένειά μου. Δεν ήμουν οικονομικά σε θέση να πω ότι μπορώ να λείψω, α πούμε, κτλ. Δηλαδή. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη μου ευκαιρία. Ευκαιρία πραγματικά να κάνω διεθνή καριέρα μου δόθηκε όταν άρχισα να κάνω τις μεγάλες μου παραγωγές, τα musical μου, στο εξωτερικό. Οι πόρτες άνοιξαν όταν ξαφνικά στο Λος Άντζελες, η CIA, η William Morris Endeavor, οι μεγαλύτερες εταιρείες καλλιτεχνών στον κόσμο, μου έδιναν Oscar winners για να κάνω την ταινία μου. Και μου ζήτησαν μάλιστα να σκηνοθετήσω την ταινία μου, γιατί λένε θέλουμε τον theatrical director που έκανε αυτό το υπέροχο σενάριο, γιατί όλοι μου μιλούσαν ότι είναι Oscar material. Εκεί λοιπόν άνοιξαν οι πόρτε για να κάνω καριέρα στον κινηματογράφο και επίση στο Λος Άντζελες μου έδωσαν το ρίο το καζίνο, το θέατρο του, για να κάνω τι παραγωγέ μου. Ο Τιμ Μόλινιου, ο παραγωγό του Vegas, με τον οποίο έκανα το Bite, μια τεράστια παραγωγή, την οποία πήρα στην Ελλάδα, ε, μου λέει: Έλα να συνεταιρέψουμε, μου λέει. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, και είναι κάτι που ίσω πρώτη φορά το λέω δημόσια, ε, το 2010 έγιναν τρία πράγματα ταυτόχρονα, τα οποία μου έκοψαν, διότι η, 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 η ανωδική μου πορεία στο εξωτερικό ήταν τεράστια. Δηλαδή σε χρόνο μηδέν που είχαν ανοίξει τεράστιε πόρτε. Και, και όλα αυτά κυρίω μέσα από το γράψιμο μου. Το 2010, ο λογιστή μου στην Ελλάδα, του έδωσα μια τεράστια περιουσία. Τα έφαγε στο καζίνο για αυτοκτόνησε και μου άφησε ένα 4 εκατομμύρια χρέο να ταλαιπωρούμε με την κυβέρνηση τη Ελλάδο ε, 14 χρόνια μέχρι να αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντα. Γιατί εγώ έδωσα τα λεφτά για το φόρο μου. Ε, δεν είχα, αλλά μα πήρε δικαστικά 14 χρόνια. Παράλληλα, στην προσπάθεια μου να κάνω την ταινία, είχα γνωρίσει κάποιον απαταιώναν ε, προφέσο προφέσορ στο Μαϊάμι και αντιπρόσωπο τη Λόιτ στα Βαλκάνια, ο οποίο με έπεισε ότι μπορεί να μου, δώσει, να μου βρει λεφτά μέσα από τη Λόιτ, αν του δώσουμε περίπου ένα εκατομμύριο. Το 10% που χρειαζόμουν μου πήραν τα λεφτά, εξαφανίστηκε. Εντάχει, σου λέω ότι δικάστηκε, πήρε 6 χρόνια φυλακή. Μου έστειλε εμένα, υποτίθεται, 420.000 ευρώ με την Deutsche Bank και αποδείχτηκε πω ήταν α, πλαστογραφία. Τον έφεραν στην Κύπρο να τον δικάσουν για πλαστογραφία εκτό από τα 6 χρόνια για τα οποία καταδικάστηκε στην Ελλάδα. Και εδώ τον πήγαν στο δικαστήριο, του όρισαν ημερομηνία να το δικάσουν και τον άφησαν ελεύθερο. Και πήγε βέβαια από τα Τούρκικα, αυτή τη στιγμή πήγε στο Facebook. Τα κατεχόμενα, ένα... ναι. Πήγε στα κατεχόμενα και από εκεί έφυγε. Προφανώ είναι σε κανένα Βιετνάμ. Με έναν μπούρον τόσο στο Facebook να δίνει συμβουλέ στον κόσμο. Με τα δικά μου λεφτά. Δηλαδή έπεσε ε, σε δύο μεγάλε ατυχίε. Και... Δύο, και η τρίτη ήταν uh, το να Die». Το βραβευμένο μου βιβλίο «Οι ποιητέ δεν πεθαίνουν ποτέ», το οποίο έκανα αρχικά σενάριο στα αγγλικά και συνέχεια βιβλίο στα αγγλικά. Ε, είχα μαζί μου ένα πολύ αγαπημένο μου φίλο, που παραμένει αγαπημένο μου φίλο, τον Άντιντο Χατζικοστή, όταν του είπα ότι ενδιαφέρεται η Paramount, γιατί έτσι ξεκίνησα την καριέρα μου στον κινηματογράφο. Διάβασε το σενάριο μου που έτσι να πετάει ο Μάικλο Σάλαβαν, πρόεδρο τη Paramount ε, τη Ευρώπη. Με κάλεσε στο Λονδίνο, μου είπαν ότι έχω 25 με 30 εκατομμύρια δολάρια P&A, prints and advertising, να σου δώσω 6 με 7 χιλιάδες αίθουσες παγκόσμια. Ετοίμαζε μου το project. Του λέω τι πρέπει να κάνω. Να μου βρεις δοποιού, να μου βρεις σκηνοθέτη, να μου βρεις, ξέρω, πληματολόγο, κλπ. Του λέω τι πρέπει να κάνω. Μου λέει αν μπορεί να έρθεις στα Pinewood Studio να σε βοηθήσω. Έχεις λεφτά. Τότε, χτύπα ξύλων, έβγαζα αρκετά λεφτά. Όταν ήρθα πίσω Κύπρο, και είπα στον Άντι, ο οποίο με και οτιδήποτε έκανα, το υποστήριζε και όνειρο του ήταν να αφήσει το συγκρότημα βία και να πάμε μαζί στο Λο Άντζελε να, να, γίνει παραγωγό μου. Μου λέει Σταύρο, τι χρειαζόμαστε. Του λέω γύρω στι 500.000 δολάρια, του λέω. Θα είναι τα έξοδα μα μέχρι να κάνουμε develop. Από ό,τι μου είπε ο Μάικλ Σάλαβαν. Μου λέει, μου έκοψε ένα μέσο τσέκ 250.000 δολάρια. Πήραμε γραφεία, ε, κατάφερα με τα δύναμη μου, το σενάριο μου, με τον Μάικλ Σάλαμαν έκλεισα 8 Όσκαρ Μετά από 7 χρόνια αγώνα και τεράστια έξοδα, δεν ήταν μόνο αυτά που έκανα. Διότι πήγαινε ο ερχό του στο Λο Άντζελε, έμενα στο Λο Άντζελε, έμενα στο Λα Μετά από όλα αυτά που έκανα, τρει μήνε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, δολοφόνησαν τον Άντζελε. Και δυστυχώ, Σταύρο μου, αυτά που είπε που είναι πολύ σοβαρά και λυπηρά, ε, δεν ήταν το χειρότερο που σου συνέβη. Με συγκίνησε ένα κείμενο σου που διάβασα που αναφερόταν στο χαμό του παιδιού σου. Να διαβάσω λίγο από αυτό που γράφει. Στο μοιραίο συνέβη στις 29 Ιουλίου του 1997. Αποφάσισα να μοιραστώ μαζί σας την τραυματική αυτή εμπειρία που έζησα επειδή πιστεύω πως η αφήγηση της ιστορίας μου θα ελαφρύνει τον πόνο συνανθρώπων μας οι οποίοι και αυτοί αδόκητα έχουν χάσει κάποιο δικό τους άνθρωπο. Την επομένη του δυστυχήματο, απελπισμένο καθώ ήμουν, Ζήτησα από το παιδί μου να μου δώσει κάποιο σημάδι πως είναι καλά. Θες να μας πεις εσύ το παρακάτω ή θες να προτιμάς να το διαβάσω εδώ. Νομίζω αν το διαβάσεις ίσω ίσως να μην αντέξω να το πω χτες. Εντάξει, θα το διαβάσω εγώ. Το λέω επειδή το δημοσίευσες. Από το πουθενά ένα άγριο περιστέρι ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Με άφησε να το χαϊδέψω και έμεινε στο πλάι μου για περισσότερο από 15 λεπτά. Συγκινημένος καθώς ήμουν, ρώτησα το παιδί μου να μου πει πού βρίσκεται. Απάντηση πήρα το ίδιο βράδυ όταν ο γιο μου, ο οποίο λαμποκοπούσε σαν Άγιο, παρουσιάστηκε στον ύπνο μου και με ήρεμη η φωνή μου είπε ότι είμαι καλά. Πόσο καιρό σου πήρε να αποφασίσει να το μοιραστεί αυτό με τον κόσμο, ε, Πάνω από 20 χρόνια. Υπάρχει μία φράση που λέμε και λέει ο ένας τον άλλον έτσι συχνά ο πανταμάτωρ χρόνος. Ισχύει. Σε κάποιο βαθμό, σε πολύ μικρό βαθμό, δηλαδή τα πρώτα ίσως 5-6 χρόνια ε, είσαι άδειο, δηλαδή δεν υπάρχει Δεν έχεις διάθεση να ζήσεις. Μετά ο πανταμάτωρ χρόνος σε βοηθά α, φεύγουν οι πέτρες που κουβαλάς μέσα σου και συνεχίζεις τη ζωή σου. Αλλά δεν είσαι ολόκληρο. Ε, δεν είσαι ολόκληρο. Ποτέ δεν θα είσαι ολόκληρο. Δηλαδή, ο λόγο που μοιράστηκα αυτόν τον. την εμπειρία, την μεταφυσική εμπειρία, είναι γιατί όσοι χάνουν τα παιδιά του, δικούς δικού του ανθρώπου σε, σε χρόνο που δεν πρέπει, ε, σίγουρα περνούν το ίδιο. Την ίδια τραυματική εμπειρία που πέρασα με τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Ε, και ήθελα να μοιραστώ την εμπειρία μαζί της ότι προφανώς και πρέπει να υπάρχει μια άλλη διάσταση την οποία ακόμα και η ψυχή του παιδιού μου όταν το μοιράστηκε μαζί μου δεν ξέρει τι είναι. Νιώθω ότι βρίσκομαι σε μια άλλη διάσταση μια ανώτερη δύναμη, μου είπε. Και ήταν σαν όραμα γιατί το θάνατο του παιδιού μου όσων παράξεων και να ακούγεται αυτό τον ένιωθα μέσα από συνεχόμενα όνειρα για τρία χρόνια. Έβλεπα όνειρο ότι θα χάσω ένα από τα δύο μου παιδιά. Δεν ήξερα όμω ποιον. Ε, όταν συνέβη αυτό, ε, αυτό το γεγονός, σίγουρα ήταν. δεν βρίσκω τη λέξη να πω. Δηλαδή, χάνεται, χάνεται ο κόσμο. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σε όλον τον κόσμο με ακούει αυτή τη στιγμή ότι την επομένη που έχασα το παιδί μου κάποιος μου είπε «Σταύρο πώς νιώσεις» και τα, τα λοιπά και του λέω «Δόξα σου ο Θεός και μη χειρότερο». Και με ρώτησε τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε κάποιον από το να χάσει το παιδί μου. Και του απάντησε «Έχω ακόμα ένα παιδί». Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι Ό,τι και να μα συμβαίνει τάσο στη ζωή μα, πρέπει να βλέπουμε το ποτήρι γεμάτο. Αυτή τη στιγμή δίπλα μας χάνονται καθημερινά χιλιάδε άνθρωποι. Και υπάρχουν οικογένειε που έχουν χάσει και δύο και τρία και πέντε παιδιά. Έχουν χάσει τα πάντα. Εγώ μέσα στην ατυχία μου μαζί με τη γυναίκα μου, χάσαμε το ένα μα παιδί και ευτυχήσαμε να έχουμε. Είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε έναν τον παιδί, το οποίο μεγάλωσε, παντρεύτηκε για να κάνει την δική του οικογένεια. Άρα λοιπόν, δόξα σου ο Θεό, και μη χειρότερα, πρέπει να μην το βγάζουμε από το, από το μυαλό μα αυτό το πράγμα. Όταν είδε αυτό το όραμα, γαλήνεψε. Δηλαδή, έκανε διάφορα για σένα. Ε, με ανακούφισε. Δεν με βοήθησε να αποβάλω το, τη λύπη που ένιωθα. Με βοήθησε όμως στο να συνειδητοποιήσω ότι ο θάνατος είναι σίγουρα προέκταση της ζωής, είναι κάτι δεδομένο και πλέον ο ίδιος τον θάνατον τον αντιμετωπίζω ε, με χαμόγελο. Δηλαδή έπαθα έφραγμα πριν δύο χρόνια και έγραψα άρθρο την τρίτη ημέρα που για γιατρή νόμιζε ότι θα πεθάνω. Εγώ έγραψα άρθρο και διακομωδούσα την εμπειρία μου στο νοσοκομείο και έγινε viral. Εσύ είχε μπει στη διαδικασία και κυνηγούσε όλο αυτό το όνειρο, το Χόλιγουτ κτλ., ενώ είχε ήδη χάσει το παιδί σου 13 χρόνια πριν. Δηλαδή, συνέχισες... Το 1997 που yeah. χάθηκα, χάθηκε ο Κυριάκος, ε, μετά από τρει μήνε, ανέβασα το Pigman The True Story με, με πρώτου Way Stars από την Αμερική για δεύτερη φορά. Γιατί είχε τόση μεγάλη επιτυχία ο Πυγμαλίωνα στην πρώτη χρονιά που το έκανα μαζί με τον Πίτερ Πολυκάρπο. Και δεν είναι το μόνο που συνέβη. Και δυστυχώ τρει μήνε μετά που χάσαμε το παιδί μα, χάσαμε και τον πεθερό μου. Πάλι από αυτό δυστύχημα. Και είχα γίνει σαν ζόμπι βέβαια. Και ανάλαβε ο, ο, Πίτερ Πολυγκάρπου να ολοκληρώσει τη σκηνοθεσία, γιατί δεν είχα πια τη δύναμη. Αλλά ενδεχομένω το παιδί μου, το γεγονό ότι έχασα τον Κυριάκο, ε, ε, το να δικαιώσω τα όνειρα που κάναμε μαζί, γιατί από μικρό ο ήταν πάρα πολύ ταλαντούχο. Από 10 χρονών έγραφε βήματα, έγραφε στίχου, έπαιζε μουσική, ήταν το τραγουδιστή και ο μπασίστα σε συγκρότημα που έκανα. Ήταν ένα παιδί πάρα πολύ χαρισματικό. Αν είμαι εγώ χαρισματικό, ο, ο ήταν δέκα φορέ. Πόσο ήταν όταν σκοτώθηκε, 17,5. Την επομένη που χάσαμε το παιδί μα, φώναξα το παιδί που σκότωσε το γιο μου, που ήταν λάθο του, ήταν σφάλμα δικό του, σπίτι μα και τον αγκαλιάσαμε και τον συγχωρέσαμε. Και έγραψα γράμμα, επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα να μην τον βάλει φυλακή. Αυτό το πράγμα ε, δεν είναι ότι είμαι τίποτα σπουδαίο. Είναι γιατί εμένα η δική μου θρησκεία πάνω από όλα είναι η αγάπη. Και ότι μέσα από τη συμφιλίωση, την αγάπη, την προσφορά προς τον άνθρωπο βρίσκουμε λύτρωση. Εγώ λοιπόν δεν μπορούσα να δεχτώ αυτό το παιδί, ο οποίο ήταν και οικογενειακό μου φίλο. Η μητέρα του ήταν φίλη με τη μητέρα μου. Τα παιδιά του ήταν παιδιά με τα παιδιά μου. Φίλοι. Ο ίδιο τον είχα αξιοποιήσει, ήταν ερασιτέχνη ηθοποιό. Τον είχα βάλει στο Frankenstein που κάναμε το Καζινάτσια. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν. δεν με βοηθούσε στο να κρατήσω εκδικητικέ διαθέσει ή να δαχτυλοδείξω και να πω Είσαι εγκληματία, παιδί μου. Η λύτρωση μου ήταν να τον συγχωρέσω. Η λύτρωση μου ήταν να του πω Αγαπώ, ξέρω ότι δεν ήθελε να το κάνει. Πιστεύει στο Θεό, πιστεύει σε κάτι ανώτα... ανώτερο. Ε, ποια είναι η θεωρία σου, Έτσι. Δεν πιστεύω στη δογματική θρησκεία. <Κι> πιστεύω στην αγάπη. Όλε οι θρησκείε σχεδόν <Κι> έχουν κεντρικό άξονα την αγάπη. Δεν χρειάζομαι, λοιπόν, Ε, ε μεγάλες ε, μητροπόλεις και εκκλησίες και ε, 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 λούσα και ε, μεσο... Είναι δύσκολο το θέμα γιατί δεν θέλω να, να ενοχλήσω ο κόσμο ο οποίος α, α, με αγάπη υποστηρίζει και βλέπει τον Θεό με έναν δικό του τρόπο. Ο δικός μου Θεός είναι η αγάπη. Δεν χρειάζεται δηλαδή, ε, δεν είναι ότι δεν πάω εκκλησία περιστασιακά ή, ή δεν ανάβω καιρίνη. Διατηρώ τα ήθη και έφημα τη Ορθοδοξία. Είμαι Έλληνα Ορθόδοξο και είμαι και περήφανο. Θυμάσαι που σα γράφαν ότι είστε σαντανιστέ όταν κάνετε του δαίμονε στην Ελλάδα. Τότε δεν είναι. Στον Καρβέλα, σε και στη Βύση. Mm. Αυτό πώ έγινε, είναι μια, νομίζω, η νούμερο ένα ροκ όπερα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Το... Θα πήγαινε και Broadway, αυτό το ξέρει. Για πε. Την όπερα αυτήν την είδαν οι Wisler, οι οποίοι είναι ένα ζευγάρι. Πάρη και Φρανκ Βάισλερ, οι οποίοι έχουν ανεβάσει το Σικάγο, το ε, uh, Jesus Superstar, το Ζόρπα Δεκρή κτλ. Ήρθα στην Αθήνα, το είδα και για τρει μήνε διαπραγματευόμαστε να το ανεβάσουν πρώτα στο Λονδίνο και μετά στη Νέα Νιόρκη. Mm. Ε, μα είπαν ότι βρήκαν 8 εκατομμύρια δολάρια, τα τέσσερα είναι δικά μα, λέει, τα τέσσερα τα βρήκαν από και προχωράμε. Εκεί λοιπόν δυστυχώ Έγιναν κάποια πράγματα. Ο φίλο μου Καρβέλα επέμενε να πάρουμε 400.000 δολάρια προκαταβολή. Του λέω: Ωραία, Νίκο, είναι ποτέ δυνατόν. Αν πάει αυτό το πράγμα στο Broadway, το πρώτο χτυπά ένα εκατομμύριο δολάρια τη βδομάδα. Θα μα δώσουν 10% και 10 να μα δώσουν, θα μα δώσουν 8. 80.000 δολάρια τη βδομάδα, του λέω. Κάνει υπομονή να τα πάρουμε. Όχι, μου λέει, είναι το καλύτερο νερό του κόσμου. Και το <laughs> Επίσης... χάσατε γι' αυτό. Αυτό και το γεγονό ότι ο Νίκο ε, σε λεπτομέρειε. Ε, εμένα μου είχα ζητήσει ότι ο σκηνοθέτη θέλει να μιλήσει μαζί μου για το Λιμπρέτσο. Του λέω βεβαίω, αναμένω, του λέω να συναντηθώ και είναι και δικαιολογημένο. του. Ε, μετά υπήρχε μια συζήτηση για, για, την ενορχήστρωση και κάπου τα χάλα mm -hmm. και σηκώθηκαν, έφυγαν. Πάντω νιώθω ότι έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στη να Την αγαπώ γιατί την νιώθω παιδί δικό μου. Ήταν από 12 χρονών, έζησα όλη την πορεία τη. Προέβλεψα ότι ε, η Άννα είχε ένα άστρο, δηλαδή γεννήθηκε για τα φώτα, ενώ εγώ δεν γεννήθηκα για τα φώτα, εγώ γεννήθηκα για το παρασκήνιο. Η, η, η Άννα είναι entertainer, είναι showwoman και λατρεύει αυτό που κάνει, γι' αυτό και συνεχίζει να το κάνει και θα το κάνει για τα επόμενα 20 χρόνια εύχομαι. Είναι η μεγαλύτερη στάρ που έχει βγάλει Κύπρος. Αναμφίβολα. Ναι. Έχει δουλέψει πολύ και με Αλέξια. Είπε για το Frankenstein ναι. και το και κλεισμένο το Θηρό με το Χατζινάσιο. Καλά και Μόνικα κτλ. Και Επίση, μια σπουδαία φωνή που θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα στο εξωτερικό. Η Αλέξια, τα μου, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Αλλά η Αλέξια ήταν και συνεχίζει να είναι μια από τι καλύτερε φωνέ που έχει βγάλει η Ελλάδα, ιδίω σε musical. Στο Frankenstein, κάτι που δεν είπε ο Χατζινάσιο όταν αναφέρθηκε σε αυτό, είναι ότι. Το ήθελε γιατί τη Το ήθελε το Φράγκενστάιν η Εγώ όμω μετά του δαίμονε, επειδή η Αλέξια ήταν παιδί δικό μου, εγώ την πήρα, τη έδωσα βραβείο στα 15 χρόνια, ήμουν πρόεδρο κριτική Επιτροπή και τη έδωσα πρώτο βραβείο. Και όταν πήγε Eurovision, η Αλέξια είναι που με έκανε να μην πάω εγώ, για να στείλω την Αλέξια μαζί με άλλα τρία-τέσσερα παιδιά για να πάνε. Ήμουν αμέντορα τη μέχρι που πήγε στην Ελλάδα να κάνει καριέρα. Κάποια στιγμή λοιπόν μετά του δαίμονε μου ζήτησε. Να ε, και αυτή και η οικογένειά τη, με την οποία ήμουνα ε, ε, σχεδόν κάθε δύο-τρει μέρε από ό,τι ήταν σπίτι μου, <σχεδιά> να τη γράψω μουζίκα για να σταδιοδρομήσει στην, ε, ε, στην Ελλάδα. Και υποσχέθηκα το Φρανκκεστάιν <σχεδιά> στην Αλέξια. Ε, ε, κόντρα με το Χατζινάσιο που μου λέει: Είσαι τρελό, μου λέει: Το θέλει που γιουγκλάκι να παίξει το... και στι απόδειε. <σχεδιά> μετανιώνει για πράγματα, α πούμε, εδώ μετανιώνει που δεν άκουσε το Χατζινάσιο εκ των υστέρων είναι εύκολο να, να πει ναι. Τη δεδομένη στιγμή όμω, επειδή είμαι ένα άνθρωπο φοβερά φιλότιμο και επανέρχομαι και λέω Αγαπώ τον τόπο μου και τα νέα παιδιά, με κανένα άνθρωπο δεν επέτρεψα στο Κατσινάσιο να κάνει το σωστό. Το σωστό ήταν σαν καλλιτέχνη, γιατί γνώρισα τη Βουλιουκλάκη. Θα μου ανοιγόταν τεράστια πόρτα να συνεργαστώ με την Αλληλική Δεν το έκανα. Εκ των είναι ναι. Αλλά τη δεδομένη στιγμή είναι και να το σωστό. Έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα και στην τηλεόραση. Έκανε μια εκπομπή που έγραψε ιστορία. Το persona grata και persona non grata. Αυτό πώ προέκυψε, στο Σίγμα. Ήταν προέκταση ο... τη επιτυχία που είχα στο ραδιόφωνο. Η προέκτασή του ήταν να μου δώσουν ο, στην τηλεόραση ε, ε, εκπομπή δική μου. Ε, και μου ζήτησαν να παίρνω συνεντεύξει από καλλιτέχνε, από διάσημου. Καλή ώρα ναι. αυτό που κάνει. Ε, Ποιο ήταν ο πρώτο καλεσμένο. Θυμάσαι. Ε, ε? Ε, να ολοκληρώσω για ναι, να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Ε, δεν με ικανοποιούσε όμω, γιατί μου φαινόταν πάρα πολύ εύκολο να βάλω τον τάσο τρύφονο απέναντί μου για να του πάρω συνέντευξη. Ήθελα πρόκληση. Συνέχεια στη ζωή μου θέλω πρόκληση και κίνητρο να κάνω κάτι. Οπότε είπα, θα κάνω το περσόνα, αλλά θα κάνω και περσόνα λογκράτα. Δηλαδή θα κάνω και ε, περιθωριακού ανθρώπου. Η πρώτη μου εκπομπή λοιπόν ήταν ο Αντρέα Ο Γιουρούκης, στη φυλακή. Πήρα άδεια από, τον, από τη δεδομένη, στιγμή από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, μου έδωσε την άδεια να πάμε μια κάμερα με τον Ντογαρή στι φυλακέ, το Δημήτρη του στον Αντρέα τον Γιουρού. Η πρώτη εκπομπή λοιπόν έγινε πρώτη είδηση, πρωτού βγει εκπομπή, το γεγονό ότι ο Σιδρά μπήκε στι φυλακέ και πήρε συνέντευξη από τον ο, Θανατοπινίτη, α πούμε, ή, ή τον <laughs> Θανατοπινίτη. <laughs> θα, <Βάρη> <laughs> ε, <πήνε. laughs> <laughs> και βέβαια ο τρόπο που ξεκίνησα την εκπομπή ήταν Α, Ανδρέα, έχει υπόψη σου δεν είμαι εδώ για να σε δικαιώσω. Από τη στιγμή που η δικαιοσύνη σε βρήκε ένα ένοχο, περαμβάζει αμφιβολίε, για μένα είσαι δολοφόνο. Από αυτήν την πλατφόρμα ξεκινούμε. Mm. Ναι. μου λέει. Και με πήραν την απομονή ο δικαστή που τον δικάσε και μου λέει: Συγχαρητήρια, κύριε Σίδερα, γιατί στο δικαστήριο δεν απαραδέχτηκε, μου λέει, ότι εδολοφόνησε το. Η μεγαλύτερη σου επιτυχία ήταν η συνέντευξη του Ραούδου Τεκτά και η παραδοχή του ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι γιατί του σκότωσαν τουρκοκύπριοι εξτρεμιστέ, του παρέδωσε ο τουρκικό στρατό και του σκότωσαν. CNN, Euronews, παντού, σε όλα Είναι τα διαδίκτυα. Η πρώτη δίκτυα. είδηση παγκόσμια. Ναι. Με κάλεσε να πάω στη Βάσιγκτον τη να ενημερώσω με του Κογκρέσου. Ε, ο ο, 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 ο το έβαλε στην ταινία του Ατσίλα, Ατσίλα 2. Σημείωσε τεράστια επιτυχία. Πώ ξεκίνησε η ιδέα ότι ήθελε συνέντευξη με τον Τεχτά μου είχαν πει όλοι ότι κοίταξε όταν πήρα το Πιωσόνα Πιωσόνα έβαλα στη λίστα μου να πάρω τον Γιουρούκι, τον Τεχτάς και τον Κίσιντζερ. Ήταν η στόχη μου. Το Γιουρούκι να κατάφερα μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Ο Τεχτάς ήταν ο δεύτερος. Όταν είπα ότι είχα κοστεί ότι θέλω να πάρω τον Τεχτάς και γέλα. Μου λέει 40 χρόνια προσπαθούμε νόρια. Ακόμα και εγώ μου λέει προσπάθεια του Αρσίνδερ και δεν δέχεται. Εγώ του λέω θα τα καταφέρω. Εκεί λοιπόν που 40 χρόνια ο Ντεκτάζ δεν έδωσε συνέντευξη, γιατί έδωσε στο σίδερα. Ο Σιδεράς λοιπόν πήρε το τηλέφωνο, έναν τηλέφωνο, έναν υπήρχε, από τον Γιαννάκη τον Κασουλίδη, ο οποίος μου χρωστούσε μια, ένα favor, ας πούμε, γιατί τον είχα φιλοξενήσει σε πρόγραμμα μου. Μου έδωσε ένα αριθμό, έπαιρνε αυτόν τον αριθμό τηλέφωνο, Μόλι τον πήρα, έβγαινε μια Τουρκάλα. Μου έλεγε κάτι στα Τούρκικα. Τη έλεγα: Good morning, my name is Stavros Sidera. I'd like to speak to the secretary of Mr. Dektash. Μου έλεγε κάτι στα Τούρκικα και μου έκλεινε το τηλέφωνο. Αυτόν κράτησε όχι μια εβδομάδα, όχι τρει εβδομάδε, όχι δύο μήνε, τρει μήνε, πέντε μήνε, έξι μήνε, εφτά μήνε, οχτώ μήνε, τρει εβδομάδε και δύο μέρε. Κάθε μέρα έπαιρνα τηλέφωνο την Τουρκάλα, τη έλεγα: Μαϊν, είμαι στάνδρο σιδερά, μπλα, Μου έλεγε γενικά τη και μου το έκλεινε. Οχτώ μήνε, τρει εβδομάδε, δύο μέρε. Τελικά βγαίνει κάποιο ε, και, και μου λέει: Μου λέει η Τουρκάλα, Χολτώνει τη σιδερά. Και βγαίνει κάποιο και μου λέει. Good morning, Mr. Tsidras. My name is Ogur Karakozlu. I'm the Secretary of His Excellency, Mr. Raouf Tengtash. What can I do Του λέω, θέλω να ραντεβού με τον κύριο Τεκτάς, έχω μία εκπομπή στην τηλεόραση, θέλω να το φιλοξενήσω. arrange it. Του έδωσα τρεις μέρες, τρεις μέρες, τον πήρα τηλέφωνο και λέω, I'd like to speak to Mr. Ogur Τώρα είχα κάποιον να το... Με γέλασε. Μου λέει, Μου λέει, έχω του λέω θα έρθω, αλλά <grapesan> δεν θα υπογράψω για αυτά να τα ακούσουν κάποιοι Κύπροι, δικοί μου Έλληνε, οι οποίοι πάνε στα να παίξουν καζίνο για να φάνε φτηνά. Ζήτησα από τον σέκριτα του Ραούφτεξ, γιατί τότε τα, οδοφράγματα ήταν κλειστά, <grapesan> ότι δεν θα υπογράψω ούτε εγώ, ούτε ο, Δημήτρης Δημήτρη Οτοκαρή οτιδήποτε, ούτε θα δείξουμε διαβατήριο να στείλουν κάποιον να μα πάρει. Και το δέχτηκε. Πέρασα, είναι η πρώτη φορά και η μοναδική που πήγα στην Τουρκοκρατία, δεν το κάνει η ψυχή μου να πάω να δω αυτά τα πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που πήγα και δεν υπόγραψα τίποτα. Με του όρου μου πήγα. Και όταν γνώρισα τον Ραουφτεκτάζ, μπήκα στο γραφείο του μαζί με τον Τον να Γράφει, μπαίνει ο Ραουφτεκτάζ με μια κάμερα μικρή και με βγάζει φωτογραφίε. χαμογελώντα, μου λέει, give me one good reason, στη why I should give you an interview. Δώσε μου ένα λόγο γιατί να σου δώσω συνέντευξη. Του να σου δώσω πολλούς λόγους κύριε Σίδρα, ε, κύριε Σίδρα, ε, κύριε Δεκτάς. Ναι, εμείς οι Έλληνες ε, αναγνωρίζουμε ότι είσαι shrewd politician είναι η λέξη που χρησιμοποίησα, δηλαδή έξυπνος, πονηρός, ε, 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 πανούρο. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε πως είσαι αλαζόνας, πως είσαι φανατικός τουρκόφιλος, ο οποίο μισά του Έλληνε, and can I use an American term? Μου λέει, Yes, we think you're a son of a bitch. Are you? Το είπα στο Ραούφ Τεχτά στο γραφείο του και πάρε τηλέφωνο Δημή του Δημήτρη του Γαρή να σου το επιβεβαιώσει το γραφείο του. Το Γαρή προλίγο του παίζει κάμερα. Μου λέει, Ο Τεχτά, λέω, Έλα στο πρόγραμμα μου να μου πει ποιο είσαι, Ναι, μου λέει, Έρχομαι. Έτσι έκλεισα τον Τεχτά. Έπαιξε ρόλο το ότι δεν είσαι δημοσιογράφο. Για να έρθει. Δεν ξέρω γιατί όταν του είπα, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είμαι ιστορικός, δεν είμαι ξέρω, ιστορικός αναλυτής, μου λέει I know very well who you are. Ξέρω πολύ καλά ποιος είμαι. Ένα φάιλ τόσο, μας παίρνει τηλέφωνο πάνω από 8 μήνες, μου λέει. Και μάλιστα, μου λέει, ξέρω πως γράφεις μουσική, γράφεις όπερες και τα λοιπά, και η κόρη μου είναι πολύ καλή τραγουδίστρια και μου έδωσε την καζέτα τη. και θέλω να τη βοηθήσει, μου λέει. Δηλαδή, αν δεν γινόταν όλο αυτό και του ζήτησα εκείνη τη στιγμή, θέλω του λέω να ανεβάσω τον πυγμαλίωνα, να μου δώσει άδεια να τον παρουσιάσω στη Σαλαμίνα και στην Κερίνια. Την έχει, μου λέει. το θέλω γραπτό. Α το γράψουμε τώρα, του λέω. Και πήγε και μου τότε, έδωσε γραπτό και το έχω αυτό το δόκιμο. Το, τον κάνατε τον πυγμαλίωνα όμω. Uh... Όχι, διότι όταν βγήκε το πρόγραμμα, την επομένη που παρουσιάστηκε και έγινε εντόρο από όλον τον κόσμο, είχαν τρελάνει το, το Σίγμα και εμένα δημοσιογράφοι από όλον τον κόσμο. Mm. Από τη Ρωσία, από την Κίνα, από την Αμερική. Από το... Ε, διότι παραδέχτηκε that they were massacred in cold blood by the Turkish invading army. Ότι μα, σφαγιάστηκαν εν ψυχρό από του Τούρκου εισβολή, είναι τα λόγια που έβαλα στο στόμα του και το παραδέχτηκε δύο φορέ. Yes, mistakes were made. Μετά από αυτό βρέθηκα με τον Κληρίδη κάποια στιγμή και το ρώτησα. Κύριε Κληρίδη, του λέω, όταν πήγα στην Αμερική, μου είπαν ένα δημοσιογράφος Ελληνοαμερικάνο ότι αυτό είναι το πράγμα του λέω έχει δώσει στην Κύπρο μερικέ εκατοντάδε εκατομμύρια δολάρια προβολή τη Κύπρου για τις αγνοούμενου. Και του λέω, γιατί δεν το αξιοποιήσαμε, του λέω. Και η απάντηση δυστυχώ του αγαπημένου Προέδρου ήταν, Σταύρο μου, με ποιο θα συνομιλώ αν βάλουμε τον στη φυλακή. Γιατί ήταν έγκλημα πολέμου αυτό το πράγμα. Ήταν αποδοχή ότι η Τουρκία και η παραστρατιωτική TMT του Τεχτάς είχαν κάνει έγκλημα πολέμου και το παραδέχτηκε. Ο Τεχτάς πώς αντέδρασε μετά την προβολή για τις... Uh... Έπαθε καρδιακή προσβολή, ανέπαθε και τον πήραν οι, 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 οι Τούρκοι στην, στην, Τουρκία για ένα μήνα και εξαφανίστηκε. Δεν έδινε συνεντεύξεις και δεν έλεγε τίποτα. Πήρα δηλαδή για να προφανώς δεν ξέρω αν έπαθε, αλλά προφανώ τον απομάκρυνα για να μην προχωρήσει με άλλε δηλώσει, γιατί ήταν κάθετο ο Ντέχτα. Ο Ντέχτα δεν έκανε λάθο. Ήθελε να τελειώσει το θέμα με του αγνοούμενου. Γιατί ο τρόπο που τον κέρδισα, που κέρδισα το debate να μου πει αυτό το πράγμα, ήταν ότι όταν μιλήσαμε, γιατί είχε παπαγκαλάκια, είχε, ξέρω εγώ, έδωσε κάποια στιγμή, του λέω, μη συντεκτά, αρχίζω να σε συμπαθώ, του λέω και διαρωτώ με τι κάνω λάθος και χαμογέλασε και του λέω: Ξέρω ότι έχει παπαγαλάκια, ότι ναι, ήμουν κυνηγό, σταμάτησε να κυνηγό. Τώρα έχω μου λέει πουλιά στο σπίτι, κλπ. Δηλαδή. Και του λέω: Κύριε Ντεχτά, εφόσον μιλούμε για κάτι για ευαίσθητα θέματα, τουλάχιστον μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο, του λέω. Α μιλήσουμε για του αγνοούμενου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδε οικογένειε που παρακολουθούν την εκπομπή και περιμένουν με αγωνία να μα πει, να παραδεχτεί ότι ενδεχομένω υπάρχουν κάποιοι αγνοούμενοι οι οποίοι είναι στη ζωή. Και άρχισαν το παραμύθι, την προπαγάνδα του. Είπαν ό,τι ήταν να πει. Και όταν τελείωσε, του λέω: Μη συντριφθά, σε άφησα να μιλήσει, του λέω για 4-5 λεπτά, χωρί να σταματήσω. But I don't buy a word you said. Δεν αγοράζω ούτε μία λέξη από αυτά που είπε. Γιατί δεν τα πιστεύω. Μου λέει: Γιατί, Γιατί στι 6 Αυγούστου ήμουν στη Λάπιθο μαζί με συντρόφου μου στρατιώτε και είδα του φίλου μου να παραδίδονται στους Τούρκους στρατιώτες, έχεις δύο επιλογές, ή μου λες ότι είναι εκμάλωτη πολέμου και βρίσκονται σε κάποια μπουντρούμια, του λέω, είτε στην Κύπρο είτε στην Εκτήρια, ή ότι δολοφονήθηκαν εμψυχρό από τους Τούρκους στρατιώτες. Εκεί την πάτησε, δεν την πάτησε, εκεί επέλεξε για να κλείσει το θέμα με τους αγνωμένους, ναι έγιναν λάθη λέει και... Την επιτυχία την uh, κατάλαβε εκείνη τη στιγμή και εκείνε τι ημέρε. Ε, μου έτρεμα ότι δεν θα μ' άφηνε να φύγω από το γραφείο του. Δεν θα μ' αφήναν οι, οι συνεργάτε του να φύγω από το γραφείο του με αυτήν τη δήλωση. Όταν τέλειωσε η συνέντευξη, μάλιστα όταν τελείωσε αυτό το κομμάτι, αμέσω του λέω και μην ξεχνάτε κύριε Δεκτάρη ότι όταν τελειώσουμε τη συνέντευξη θα με πάρετε στο σπίτι σα να γνωρίσω την τη κόρη σα και το εγγονάκι σα και να, δω, να, πάρω και κάποια στιγμή από τα πουλιά. Εντάξει, Σταύρο, μου λέει, οκ, και κάνα break. Έκανα. Κυρίε και κύριοι, θα σα δούμε σε. Καταλάβεις? Για να... για να ξεχάσει το τι είπε. Και φοβόμουν ότι με το που τέλειωνε ναι, θα μου έπαιρνε την κασέτα. Δεν μου την πήραν. Όμω με άφησε και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα καλό μαζί μου. Δηλαδή ε, θα ήμουν φιλαράκι με τον Τεχτρά αν δεν γινόταν αυτό. Με την έννοια ότι θα προσπαθούσα να βοηθήσω ακόμα και το Κυπριακό να λύσω. Διότι με συμπάθησε. Και όταν τελείωσε μου λέει: Είναι κάπου στιγ... που θε να πα. Του λέω: Μόνο τόπο που θα ήθελα να πα στο Καζάφανη του χωριού του παππού μου. Και μου έδωσε τον οδηγό του μαζί με τον Τονκαρή και μου είπε: Η μόνη μου παράκληση μου λέει: Μα πήρε, μα τάισε. Και μου λέει: Μόνη μου παράκληση, όταν περνάτε από χώρου που είναι στρατιωτικοί, μην παίρνετε λήψη οι φωτογραφίε. Θυμάμαι ότι είχε κάνει και πολύ διάσημου στάρ του εξωτερικού, τον Πίρ Μπρόσναν. Θυμάμαι, τον Τζέιμ Bond, τότε. Οποία, το, ναι, τον James Bond, Πήρα τον Γιούρι Γκέλλερ. Πήρα του πρέσβει τη Αμερική, ε, του Ισραήλ. Ο Πιέρ Μπρόσναν πώ ήταν. Έχει μεγάλη πλάγια αυτό γιατί. Ε, η ευκαιρία να πάρω τη από τον Τζέιμ Bond το χαρακτήρα εν mm γεωργησπών, -hmm. ήταν ότι είχα δεύτερη εκπομπή που λεγόταν Σίνεμα και παρουσίαζα ταινίες τη Παραμάου κυρίω και άλλων ε, και όταν θα γινόταν η, η βασιλική πρεμιέρα στο Λονδίνο το Golden Eye ε, πήρα πρόκληση, πρόσκληση να πάω στο Λονδίνο για να παρακολουθήσω το Royal Premier την βασιλική πρεμιέρα και για να πάρω συνέντευξη από το ποιες μπρόστα. Η βασιλική πρεμιέρα ήταν την ε, Δευτέρα ε, αναφέρω και τον sponsor μου γιατί έχει σημασία. Μα έδωσε 10.000 λίρε τότε η BMW, ε, γιατί στο Golden Eye υπήρχε το μικρό αυτοκινητάκι, ε, το, το σπόρο αυτοκινητών τη BMW, και ήταν ο χρηματοδότη τη όλη τη ιστορία. Ε, Δύο-τρία πράγματα είναι πολύ αστεία. Ψηλό βρεχέ και αγόρασα μια νομπρελίτσα από αυτέ τι δύο-τρει λίρε που στο Western του Λονδίνου ξέρει. Και Πήγα πίσω από τις Ροσρόις και τις Πέντλη που περνούσαν έξω στις στολές της Σκουέρ γινόταν. Είχαν βάλει η κάγκελα και υπήρχαν περίπου 4.000 κόσμου. εκεί. Και την ώρα μου μπαίναν οι Ροσρόις για να κατέβουν οι VIPs, οι βασιλιάδες και οι ηθοποίοι και το, στο red carpet και ο σιδερά ο και πρελίσεις που τη σκάλα με μια νομπρελίτσα των δύο λιρών Πίσω από τις Ροτ και την ώρα που φτάνω έξω από την είσοδο να ακούω μια φωνή στο βάθος να λέει Κόρη, ένα σιδεράς, κόρη!» <laughs> Αυτό είναι το έναν αστείο. Το δεύτερο, μετά την Βασιλική Πρεμιέρα, ήμουν καλεσμένο στο πάρτι που έγινε. Κάθισα, με έβαλαν, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο, με τη Τίνα Τέρνερ, η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν καταπληκτική. Δεν είχα κάμερα όμω μαζί μου. Επειδή ήμουν φτωχό συγγενή των υπολείπων δημοσιογράφων που πήγα, πήγα μόνο μου. Και ήμουν με τη Τίνα Τέρι να μιλάμε, να λέμε διάφορα και καταπληκτικό άνθρωπο. Και δίπλα μου ο Σκορσέζε να συνομιλεί και να μπορώ να πω για και τα λοιπά. είχα κάμερα, θα τα έπαιρνα. Αυτό είναι το δεύτερο που έγινε. Το πιο σημαντικό που έγινε είναι ότι μετά την πρεμιέρα για την πάρτι, ε, η, η, συνέντευξη με το Πιέρ ήταν την Πέμπτη η ώρα 11 το μεσημέρι. Μέχρι τότε έδινε συνεντεύξεις καθημερινά κάθε έναν τέταρτο με έναν δημοσιογράφο από όλον τον κόσμο. Είχε μπουχτίσει και όχι μόνο αυτόν. Δεκαπέντε μέρε πριν έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα στη Νέα Νιόρκη και έκανε για ένα μήνα συνεντεύξει με δημοσιογράφου στην Αμερική. Φαντάσου λοιπόν το ποιος πρόσφατα σε μια κατάσταση βρισκόταν όταν μπήκε μέσα στο. Στη, Ναι, ήταν ρούμα, α πούμε, ήταν σουίτα μέσα στα φώτα, σαν Άγιο ήταν. Η εντύπωση που πήρα ήταν, ήταν σαν Άγιο. Δηλαδή ήταν τόσο όμορφο και τόσο. Κάθισα και πριν καθίσω, μου λέει ο παραγωγό του. Μην στη σιδερά, έβλεπε τα χαρτιά του, βέβαια, το όνομα μου. Μην είστε you have 12 minutes. Και λέω εγώ με απορία, επειδή είχα δύο εκπομπέ και η Paramount είχε στείλει φάξ, ότι μου δίνει μισή ώρα. Και απορριμμένο και απογοητευμένο, λέω στον παραγωγό μου, I was under the impression. Ε, νόμιζα ότι έχω μισή ώρα με τον κύριο Πρόσνα. Και πετάγεται ο ο Πιέρς και λέει «You had 12 minutes, Mr. Σίδερας, now you have 10. Get on with it». Είχες 12 λεπτά, τώρα 10, τέλειωνε. Κάθισα με αυτήν την ξέπλυμα, δηλαδή. <laughs> <βέβαια. laughs> και του κάνω την πρώτη ερώτηση, δεν θυμούμε τι ήταν. Και κάνει <laughs> το ρωτώ κάτι συνηθισμένο, προφανώς, <laughs> δεν <thysimme>. κάνει... θυμούμε. I know exactly what these people are going to ask me. Ε, κύριε, πρόσφατα του λέω, ξέρετε κάτι. Έχω έρθει από την Κύπρο να σα πάρω συνέντευξη και συνειδητοποιώ απόλυτα το γεγονό ότι είσαστε κουρασμένο μετά τις συνέντευξη που είναι στην Νέα Υόρκη, εδώ κτλ. Σα καταλαβαίνω. Αλλά και εγώ του λέω, είναι κάποιε ερωτήσει που θέλω να ρωτήσω, γιατί ο κόσμο που με παρακολουθεί, αυτά θέλει να ακούσει. Ζητώ συγγνώμη να σα κουράζω και αν θέλετε, του λέω, α μην την κάνουμε τη συνέντευξη. Και σηκώθηκα να φύγω στο πίσω μέρο του μυαλού μου και αντίστοιχο που τον το BMW, που τον uh, Πέτρο. Φιλαγκούτα. Φιλαγκούτα, ο οποίο με συμπεθούσε. Να θέλω πρέπει να το επιστρέψει στι 10.000. <laughs> Αυτό σκεφτόμουν. Ευτυχώ σηκώστηκε ο οποίο πρόσεχε. Oh my god, I love this guy. Please stop, sit, sit. Και αντί να μου δώσει 12 λεπτά, μου έδωσε 23. Έκανα μια πολύ ωραία συνέντευξη. Βγήκαμε, είχαν φωτογραφική μαζί μου, την οποία έχω αγκαλιά. Μου σύστησαν την τη, τη Bond Girl, να τις πάρω για αυτή τη συνέντευξη και έγινε πολύ ωραία. Σταύρο μου, έχω διαβάσει, έχω ακούσει ότι είχες ιδιαίτερη σχέση με τον Μίγη Θοδωράκη. Όχι, όχι ιδιαίτερη σχέση, έγινε το εξή όμω. Ενώ πήγαινε ερχόμουν στην Αμερική, στα Χάι μου που λέμε, mm. για να κάνω την ταινία μου στο Las Vegas, συνεργαζόμουν με Broadway Stars και όλα αυτά που έκανα. Πήρα τηλεφώνημα από τον Γιώργο Λογοθέτη, ο οποίο ε, είναι ήταν κολλητός συνεργάτης του Θοδωράκη για 55 χρόνια. Δημοσιογράφος ε, ε, από τη Σουηδία, Έλληνας και δήμαρχος στη Λευκάδα. Και μου λέει, μίλησα για σένα με τον Θοδωράκη και θέλει να σε γνωρίσει γιατί είναι ένα έργο του το οποίο θα ήθελε να του δημιουργήσει και να σκηνοθετήσει. Πήγαινε ερχόμενο στην Αμερική, δεν έβρισκα καιρό. Ήμουν πλημμένο με τι παραγωγέ τα... και του έλεγα: Γιώργο, μου θα είναι μεγάλη μου τιμή να γνωρίσω τον. Και μάλιστα θα ήθελα να του πάρω και συνέντευξη. Του λέω. Ε, αλλά να το κάνουμε, αυτό το πράγμα έγινε δύο-τρει φορέ και δεν κατάφερα να πάω. Όταν κοιμήθηκε ο Θοδωράκη, με πήρε ένα τηλέφωνο ο Γιώργο Ολοποθέτη και μου λέει: Σταύρο, στη διαθήκη του ο Μήκη Θοδωράκη, έχει αφήσει έναν όρο ότι θέλει αυτό είναι το πράγμα που σου υποσχέθηκα, το έργο, είναι το έργο. Το τραγούδι του νεκρού αδερφού, το οποίο ο ίδιο ο Θοδωράκη θεωρεί ότι είναι το πιο σπουδαία δουλειά του και το έχει γράψει σαν λαϊκή όπερα. Θέλει να του το κάνει έναν οπερατικό έργο το οποίο να ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο για να γνωρίσουν οι Έλληνες της Διασποράς και όλος ο υπόλοιπο κόσμος την υποχρέωση και την ανάγκη που είχε να μονιάσει τους Έλληνες. Γιατί το τραγούδι του νεκρού αδερφού Τάσου, όπως ξέρεις, γράφτηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο, πόλεμο με, με τους Έλληνες, όπου ο ίδιος βασανίστηκε κτλ. Και, και, και ήθελε να στείλει μήνυμα στους Έλληνες να μονιάσουν και έχω γράψει έναν καταπληκτικό, να μου επιτραπεί ο όρος, ε, έχω γράψει, είναι καταπληκτικό έργο, λέγεται «Η κατάρα της Εκάβης» ε, και είναι βασισμένο πάνω στα τραγούδια και τη λαϊκή όπερα του Μίκη Θοδωράκη και προσδοκώ, και αυτό είναι μαντάτο, είναι είδηση που πρώτη φορά στην τηλεόραση, ε, τολμώ να το πω, να το αναφέρω, με την ευχή ότι θα βρεθούν τα χρήματα το 2025, που ο, ο, ο Μπίνκ Στοντοράκη θα έχει κλείσει 100 χρόνια από τη γέννησή του. Ε, προσδοκώ ότι θα είμαι σε θέση να το ανεβάσω. Η φιλοδοξία μου είναι στην Νέα Νιόρκη, στην Παγκόσμια Πρεμιέρα. Θα δούμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από το, τη βοήθεια θα βρω οικονομική. Σταύρο, μου σε ευχαριστώ πολύ για το απόψηνο Ταντέτ, Ανυπομονούσα να βρεθούμε και άξιζε τον κόπο. Ε, Τάσο μου και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πραγματικά η εκπομπή σου είναι πολύ αξιόλογη. Ε, ένιωθα την ανάγκη, επειδή δεν βγαίνω στι τηλεοράσει, δεν αυτοδιαφημίζομαι. Χρειάζομαι όμω, δηλαδή τάψος, καλυτέχνης, ο Σταύρο Ιδρά, ο καλλιτέχνη, ο οποίο και αυτό έχει τι αδυναμίες του, έχω κάνει τόσα πράγματα γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστίες και σε εσά που ήσασταν απόψε μαζί μας στο ξενοδοχείο Χίλτον στη Λευκοσία που μας φιλοξένησε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή 6.45 τετάτες στον Αλφα. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.